έχει κανένα πρόβλημα απολύτως. Πώς είναι γραμμένο. Γιώργος, τι Χριστός. Oh, sorry. Sorry, ξέρω. Έτσι τώρα θα σε έφερε. Κλείσαμε τα ολόγια, ιδιότροπο. Δεν είδα ποτέ μου, έπως την κοτσάκαρη, δε. Λοιπόν, δώσ' μου ένα μονόπλανο, κύριε. Δεν έκαμε share. Κάμε τώρα. Πώς το κάνουμε. Εδώ είσαι. Δεν έχει μονόπλανο. Αυτό. Λοιπόν, παιδιά, χαίρετε. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Ψηλίδης, του είναι το Laughing Mouflon. Επιστρέψαμε την νέα χρονιά, χρονιά πολλά, καλές βασιλόπιτες όσοι κόφηκετε ακόμα. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα έχουμε τον κύριο Γιώργο Κυριακό, ο οποίος κατάφερε και έκαμε share αυτή τη στιγμή. Μπράβο, καμάτο, καμάτο. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Λοιπόν, και τον κύριο Μαρίνο Νομικών, ο οποίος ήταν τα γενέθλια του προχτές, χρόνια του πολλά. Είναι η πρώτη εκπομπή για τώρα. Σαφώς! Είναι η πρώτη εκπομπή για φέτος. Ανοίξαμε μας τη χρονιά. Τι, θα κάνουμε και την πρώτη εκπομπή. Και πώς έχουμε σήμερα. Θα κάνουμε. Ναι, θα κάνουμε. Ιανουαρίου. Κοίταξε, κάνουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά μια εταιρεία ίντερνετ μας έκανε. Ιντερνετική τηλεόραση. Ναι, και μπορούμε να κάνουμε. Σε ποιο να το πεις αυτό το πράγμα. Να κόψω. Σε ποιο να το πεις. Πάμε, πάμε. Κυρίες και κύριοι, επέστρεψε. Εταιρεία και πρόβλημα με το ίντερνετ. Επέστρεψε και ο Ανδρέας ο φυλακτός, ο οποίος ήρθε από την Νέα Νιόρκη και παουρίζει τώρα πίσω από την κάμερα. Σκέφτομαι στην Νέα Νιόρκη. Υπήρχε να κάνει και αυτός καρκίνο. Έλειψαν τα ριάλια, έλειψαν κάτι άλλο. Ο κύριος Έκτορας Παπαγεωργίου, ο οποίος μπαίνει μέσα στο πλάνο νέο δαμέ, ο οποίος είναι πάντα δαμέ. Να κάνουμε το laughing track. Να κάνουμε το laugh track. Λοιπόν, ξεκινούμε, πότε ξεκινούμε. Πάντα, έτσι. Πάντα πίσω από κάθε εκπομπή, πίσω από κάθε καλεσμένο, είναι ο Μάριος Καρογιάν του Laughing Mouflon. Φίλε, εγώ έχω το... Εγώ θεωρώ ότι εσύ είσαι ο Τσουπής του Laughing Mouflon, γιατί ήρθες πάρα πολλές φορές. Ξέρεις, το Μαρίνο σε κάπου... ότι δεν μου άρεσε αυτό. Φίλε, εγώ είπα το του. Εγώ τρέχω τώρα, είπα το του. Θα πάμε να κάνουμε... Κάτι με αθλητικά. Ναι ρε, αφού θα ρωτήσεις ξέρει να σου πω. Θα πάμε να κάνουμε show στο Comedy Central, θα πάμε στο HBO που πάμε, εγώ θα βάλω στο συμβόλαιο, θέλω να μαζί μου, τέλος ας πούμε. Και να εμφανίσετε πάντα σε μια γωνιά κάπου. Φίλε, δεν έχει καμία σχέση. Να κοιτάει πάνω από ώμους, έτσι πάντα. Πίσω από κουρτίνες. Τι κάνετε. Τούτε είναι η φωνή που κάνω, είναι η φωνή του που σε πιάνει όταν θυκιά το πρωί και σου αναπνεύσει στο τηλέφωνο. Γεια σου, τι κάνεις. Έτσι. Και να απεικονίζεται πάντα, όπως σε κάποιες γεωγραφίες, προσέξτε, ας πούμε, Κίμη Θεοτόκου, που έχει πάντα δύο τύπους κάτω, στο κάτω μέρος της γεωγραφίας, που ποτέ δεν κατάλαβα τι κάνουν ακριβώς εκεί. Και υπάρχουν αυτοί οι τύποι στις περισσότερες γεωγραφίες. Είναι έξτρα, δεν είναι. Βλέπεις, υπάρχει αγιογραφία, ας πούμε, μπορεί να είναι η Άγιε 40, να έχει πλήθος, ξέρω, ή μια αναπαράσταση μια σκηνή, γέννηση, σταύρωση, βάφτιση. Και στο κάτω μέρος υπάρχουν πάντα δύο τύποι στο άσχετο να κοιτάνε με κάποιο κάποιο κόνσεπτ. Νομίζω ότι είναι κάποιο in-joke. Κάποιο in-joke των αγιογραφών. Αγιογραφία bombing. Είναι οι προσωπογραφίες των αγιογραφών. Μπράβο, αυτός ο όρος. Αγιογραφία bombing. Δεν θα μας σκεφτεί έτσι. Holy bombing. Holy bombing. Ωραία. Ναι, υπάρχει holy bombing. Να το φέρνεις συχνότερα. Να το... Ναι, και το δάμε την πόρτα ανοιχτή, πάμε μέσα. Λοιπόν. What? Ναι, έχουμε, τώρα είπαμε ευχαριστώ. Την κουβέντα. Ήταν η γενέθλια του Μαρίνου. Απλώς αυτός τώρα τα θυμίζει. Όχι φίλε μου, απλά εγώ δεν είμαι τη φάση του να πω στο Facebook ξέρω από χρόνια πολλά. Εγώ θα επειδή σε ξέρω ότι είσαι φίλο, θα σου πω προσωπικά. Για να δείξω ότι θυμούμαι. Προσωπικά, δύο μέρες μετά. Σιώπησες. Πόσο προσωπικά. Υπάρχουν και τηλέφωνα μου δεν θέλεις στο Facebook, ξέρεις. Τα τηλέφωνα είναι πολλά πασέ. Λοιπόν, πλάσ μπορεί να με δουλεύω γιατί πάμε σε καμιά εταιρεία. Είμαστε εδώ γιατί στις, με τον Γιώργο, γιατί στις 23 έχουμε show στη Σοφίτα της Διαχρονικής, το stand-up show, το one-man stand-up show, το Θκιόλογιον, opening το δικό μας τον Παύλο τον το Παυλίδη. Παιδιά, Σοφίτα της Διαχρονικής, 23 του μήνα. Μεθαύριο θα πας. Ναι. Έχεις παρέα. Όχι, μόνος μου θα πάω. Θέλω να τις εκκλείσω. Λοιπόν, εγώ και ο Μαρίνος θα είμαστε εκεί. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, το show ξεκινά στις 9. Όχι μόνο εμείς οι δυο εκεί. Σκεφτείτε να πάμε. Θέλω να ελπίζω πως όχι εγώ και ο Μαρίνος μόνο εκεί. Έχει ένα σκρυπτήρι να το να έρθει τσιχόλιν πόμπερ. Και να σου και ο τύπος που κάνω μου τι είναι. Δεν μου κάνω να πει μια γεωγραφία του. Δεν έχω ιδέα, παίξε πάνω. Θα δεις γίνανε καθυστέρηση. Delay, όχι lag. Delay, βλέπει τον delay. Εν το internet το πας εντεμπολά. Ακούσε να ρίρω, είναι προγράμμα.
Το ίντερνετ μας είναι πολύ καλό. Ωραία, έκλεισε. Λοιπόν, επίσης παίζουμε θέατρο αυτήν την εποχή. Πού? Ναι, στο, έχουμε, μετά από την Πέμπτη έχουμε Παρασκευή Σαββατο Κυριακή και κάθε Παρασκευή Σαββατο Κυριακή μέχρι τις 22 του Μάρτη. Το πράγμα τα δικά μου αληθινά στη νέα σκηνή του Θόξ, σκηνοθεσία Μαρίας Κυριάκου. Πάρα πολύ ωραίο έργο. Θα με κάνω ένα ρόλο πολύ διαφορετικό από ό,τι έχω κάνει γενικά ως τώρα. Okay. Και πολύ ωραίο το έργο βασικά. Και η δουλειά που κάναμε είναι απλή, αφήνει τα πράγματα να μιλήσουμε μόνο. Απέριτη. Απλή και απέριτη, ναι. Και κλασικά, φαμίλια. Εντάξει, είσαι μωρό. Είσαι μωρό, ρε. Το φαμίλια που παίζει στις 9. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Και τώρα διανύει την καλύτερη περίοδο τη. Γιατί ναι, είναι πάντα η καλύτερη περίοδο. Είναι ανάμεσα στο Next Top Model και το MasterChef. Μετά δεν είναι τόσο καλή περίοδο. Ναι, έχει δίκιο. Τώρα είναι οι αλκιονίδε μέρε τη φαμίλια. Βέβαια, εγώ τώρα παίζω απέναντι στη σειρά μου. Μετά στην Κάτσε Κάρτουρ να κάνω ανταγωνισμό του Α. Γιατί? Γιατί είσαι η φαμίλια. Τι να είμαστε δαμέ. Για 15 λεπτά. Σήμερα εννοεί. Όχι, κάνετε με το πλακ. Τι? Ας το δώσει online, όπως βλέπουν το κάρμα. Είναι φαμίλια, δεν είναι μαζί μας. Σιωπήρετε, με φύγετε. Δείτε τη φαμίλια από το τέρμα. Είστε η φαμίλια, γάμα την. Θωρείτε την άλλη μέρα, μαζί με το κάρμα. Λοιπόν... Τα αντιλαμβάνεστε αυτό το γάμα τη φαμίλια, πώς ακούστηκε. Ωρα να μιλήσει. Χωδηγός της εκπομπής είναι το Pornhub. Χωδηγός της εκπομπής είναι το Pornhub. Pornhub, όταν είσαι σπίτι μόνος. Αδικήσε, εκτός άμα, επειδή ξέρεις ότι έχουν έδρα εδώ και γραφεία και ανθρώπους που μπορεί να βλέπουν και να ακούνε, περνάς από τη σιόν βασικά τώρα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Γιατί θέλεις να αναλάβεις το account. Ναι. Pornhub. Ναι, εμπία για audition, μπήκα μέσα, ήταν μια κάμερα, ήταν μαύρος καναπές δερμάτινος. Δεν κάνει δικές του παραγωγές στο Pornhub, επίσης θα πρέπει να γνωρίζεις αυτό, δεν κάνει δικές του παραγωγές. Καμή MindGeek. Η MindGeek έχει αγοράσει... Έχει απλώς άλλα brands, άλλες εταιρείες, οι οποίες κάνουν αυτά τα MOFAS και τα... Ναι. Ναι, αλλά σαν Pornhub δεν κάνει δικές του παραγωγές. Μα εντάξει. Τέλος πάντων η φαμίλια είναι οικογενειακή φαμίλια. Age appropriate, με τη συνδέουμε με το Pornhub. Είναι σίγουρα έτσι πράγματα. Είναι αλήθεια. What? Που λες, εντάξει. Πάει τα καλύτερα νομίζω φέτος από την περσή. Ναι, φέτος πάει τα πολλά καλά. Ναι, αυτή την περίοδο τώρα. Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Γενικά, οπότε αρχίσα να το πιάνει η Κυπρέ λίγο. Παρόλο που πιστεύω ότι τα επεισόδια της πρώτης σεζόν ήταν πιο δυνατά, θεωρώ. Οκ. Δεν έγραφα και εγώ γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, στην αρχή μου. Και μετά γιατί σταμάτησες. Εντάξει, δεν προλαβαίναμε. Να ακούεις αυτό που λες. Τι ασκήνες, κάποιες μου σκηνή. Δεν θυμάμαι. Φαινούμε πράγματα. Πάτε ρε. Πρέπει. Αποκαλυπτικό. Μαρίνος Δομικός έγραψε. Όχι, εντάξει, δεν ήταν. Αλλά ήταν μόνο στην αρχή. Μετά τα πρώτα. Θυμάσαι μια σκηνή που έγραψες. Τα πρώτα 20 επεισόδια. Σκέφτομαι πόσο είναι συνδέεται. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, κάποιοι σάλασαν λίγο. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, εγώ προσπαθούσα όσο τώρα τα κυπριακά, αλλά. Πες μου μια σκηνή. Όχι δική μου, γενικά μια σκηνή που έγραψα, δεν θυμούμε. Α, εκείνο είναι Αριστοτέλους. Στο σούπερ μάρκετ. Α, μπράβο, ναι, το guest Αριστοτέλους. Ωραία, ναι, ωραίο. Για Αριστοτέλους, πέρα σου διακομίσια από τις φορές που είσαι να φέρνεις. Εδώ είσαι με σήμερα στην εκπομπή του Ανδρέα, ο Κωνσταντίνος που μαζί μου. Είχε μια ερώτηση μου, πες μου ας τρεις παρουσιάστριες, οι οποίες έχουν πια σαν καλυστία. Και εγώ, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω και... Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Ήταν μια ερώτηση, αν ήταν και δίκιο, έδωσε ένα ερώτημα. Εσύ δεν είπες, ας πούμε όλες έχουν περάσει από καλύστια. Φίλε, ναι. Αφού σύμφωνα με την Κάλλη Ελευθερίου, είπε για να πάρεις εκπομπή στην Κύπρο, πρέπει να περάσεις από καλύστια ή να έχεις έντρο ποδοσφαιριστή. Ναι, εσύ είναι σωστό. Όχι, δεν είπε το Αποέλ συγκεκριμένα. Δεν είπε να μην το γενικοποιούμε, δεν είπε ποδοσφαιριστή. Να είσαι WAG δηλαδή. Να είσαι WAG. Τι είναι WAG? Είναι Wives and Girlfriends of sports players. Τα είχα την κλασική τύπισσα η οποία κάθεται σπίτι. Γι' αυτό εσύ είσαι της κουλτούρας και είμαι της pop κουλτούρας. Αυτή η ειδοποιώση. Γενικά τα terminology είσαι Λοιπόν, μια πολλά ωραία ιστορία που να θέλω να πω στον κόσμο που μας είπε. By the way, αν θέλετε να γράφετε comments κάτω, απαντούμε τα μην έχουμε το πλήμα.
Σιγά σαν το λέει ο άλλος. Γράψτε κανένα. Πριν μια εβδομάδα είχαμε show στην Λέμεσο μαζί με τα παιδιά και πέραναν μια παρέα 8 άτομα. Πόσα plugs στο show σου θα κάνεις. Φίλε, δικό μου το show ως που γίνεται. Ποιος το γράψε. Αναστασία Γιωμετρίτη. Μάλιστα. Τι εννοεί, που γίνεται. Είναι κομμάτι του, είναι ρουτίν του. Γεια σας Αναστασία μου. Τώρα που κατάλαβες ποια είναι. Είναι μου το κοντρόλ. Εσύ είσαι μας το η φάση. Περνούν 8 άτομα έξω από τον μπαρ που ήταν να κάνουν το show. Τι είναι τούτο, εγώ είμαι έξω. Ας παιδιά είναι stand-up comedy νύχτα και να έρθετε. Άκουσα ότι είναι πολλά καλή ούλη. Και καταλάβανε άλλοι βεβαίως ότι είμαι και εγώ μέσα στο show. Οπότε μια που ήταν για μένα γυρίζει και κάνει έτσι. Εντάνε ο Γιώργος ο Κυριάκου δηλαδή. Και λέω, πιτς, είμαι μπροστά σου. Γιατί θα του πέμουν ψέματα ρε κουμπά. Εσύ σαν να πιέντης με την άλλη και να λύσει μου καλό. Και λέω, ναι, αλλά πρώην μου ήταν καλύτερο. Ο Γιώργος ο Κυριάκου ήταν καλύτερο. Ο Γιώργος ο Κυριάκου ήταν καλύτερο. Ο Γιώργος ο Κυριάκου ήταν καλύτερο. Φίλε, είπα του στη Λεμεσό πρασέβεται. Εντάξει, είναι η πόλη μου, ρε φίλε, για γύρημα. Και επίσης εγώ στη Λευκοσία. Έτσι. Αλίζεσαι, ρε Γιώργο. Νομίζω η μοιρασιά είναι σωστή. Φίλε, εγώ δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα, εγώ αποδίδω όπου πάω. Εντάξει, εσύ θα είσαι άρχοντας εδώ, πας στο παιδί στη Λεμεσό. Άρχοντας τον δαχτυλίδιο, ναι. Φίλε, πώς γίνεται να ευκεί και μανιτάρι μες στο λεωφορείο. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα. Εγώ όταν το είδα μια είδηση τίτλο βασικά, ναι. Γιατί κάποιος έκανε screenshot, δεν διάβασα την είδηση, ότι κάποιοι μαθητές, ας πούμε, σε ένα σχολείο κυκλοφώνουν λεωφορείο με μούχλα και μανιτάρια. Φίλε, μανιτάρι κανονικό μες στο λεωφορείο. Πού ήταν, σε ποιο σημείο λεωφορείο. Μες στο λεωφορείο, ναι, ήταν, ήταν πάνω από το air condition. Όχι, πάνω από το air condition. Φυτρώνουν και εκεί οι μανιτάρια. Μες στα συγγρασία. Βιέσαι υγρασία. Σκέφτηκες λεωφορείο γεμάτων Φιλιππίνες ζούες που τις προσλάβαν Κυπρέοι να πάνε να συνάουν με κάποιου λεωφορεία. Κοίταξε, να σου πω το μανιτάρι. Γιατί, οι κοινοί που δεν συμπροσλαμβάνουν ρατσιστές, όχι εγώ που τώρα δω. Θέμα προοπτικής. Το μανιτάρι σε κυπριακό λεωφορείο είναι πρόβλημα ενώ αν ήταν στο Άμστερνταμ μες στα έξτρας. Εγώ έτσι κατάλαβα. Όταν είδαμε λεωφορείο με μανιτάρια, πήγε το μυαλό μου στα άλλα, τα άστρουμπους, εκείνα τα... Ενώ ο υπουργός, επειδή ο υπουργός και έφκανε τη φωτογραφία και απλά σκέφτομαι ότι... Ο υπουργός μεταφορών, ναι. Ο Καρούσος. Ναι, ο Καρούσος. Ο χορτανός μου. Ενώ περιβάλλοντος προνομένου. Μπορεί να αναγνωρίσει τα μανιτάρια. Πού ήταν δήμαρχος πριν. Ήταν παγιά ο καθίστρος. Ξέρεις, και εγώ σκέφτομαι ότι σήμερα να σαν τύπο με το λεωφορείο που έγκαμε. Εσύ μανιτάρια έκανα στο λεωφορείο. Εντάξει, και ας πούμε, σκέφτομαι τον τύπο ο οποίος είναι μαστουρωμένος και μια μανιτάρια και γυρίζει είπα στον Καρούσο και κάπως. Καλά, μαλακά, εσύ πώς φορές έμεινες ιδία. Και να λέει στον, φαντάζει τον Καρούσο μετά ακολουθεί ο διάλογος, να του πει, συγγνώμη κύριε Οδηγέ, υπάρχει ένα μανιτάρι εδώ. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν το βρίσκεται αυτό παράξενο. Ναι, είναι αλήθεια. Γιατί εγώ είχα φυτρώσει μαρούλια. Κοιτάξτε, επειδή και στη γη όλου, έτσι πιο κοντά στο περιβάλλον οι άνθρωποι, εμπιό ας πούμε, ξέρεις, είχα μαϊτάρι δάμε. Ναι. Ο άπειραξετε στομάτες. Κύπο που πίσω είναι καλλιεργεί ο άλλος. Έτσι φκένω με το διγυλίκι, που λέω φθαρτά. Και επίεν ο υπουργός. Ναι, η είδηση βασικά είναι ότι ο υπουργός χρησιμοποιήσει λεωφορείο. Είναι η δεύτερη φορά που πάει ο υπουργός για την λεωφορεία. Ναι, μια πάλι από τις εφόδους του Καρούσου. Ο Καρούσος κάνει. Μπορεί να βρει και μαζί. Ναι. Μάλιστα. Magic Pass. Σωστό. Ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι αυτό. Το θέλουμε εδώ. Όσα και αν θέλει, δανεικά, ποια δεν σου δίνω να κάνω πόρτε με το. Είναι μια από τις εφόδους, έτσι. Ο Καρούσος, από τότε που ανέλαβε, κάνει συνέχεια εφόδους. Σε όλους τους τομείς και χώρους ευθύνης του, κάνει εφόδους, ρε παιδί. Okay. Πάει ένα πρωί και ξέρω εγώ, στο λεωφορείο, στο υπουργείο του, σε γραφεία, σε άλλο, ξέρω εγώ που πάει. Τι είναι ο υπουργός μεταφορών, πώς κατάλληλοι είναι οι παίκτες. Άρα έκαμε εφόδους και ανακάλυψαν το μανιτάρι. Πρέπει να του εσφυρίζα μου πιο πριν ότι κάτι έτσι και πιέν τάχα για μένα να δει, γιατί... Κάνει εφόδους. Αφού με πήρε τόση φόρα με τις εφόδους. Πήρε φόρα με τις εφόδους του, που πήγε μια φορά πολύ πρωί, μάλλον πρωί-πρωί, με το που πιάνουν δουλειά οι δημόσιοι υπάλληλοι του υπουργείου του, έκανε έφοδο στο δικό του γραφείο και βρήκε ότι ο υπουργός εκείνη τη στιγμή δεν ήταν εκεί. Έκανε έφοδο στον εαυτό του ρε μαλάκα και βρήκε ότι δεν ήταν εκεί. Απαράδεκτο, δεν είμαι εδώ! Ναι, τέτοιο.
να δεις πώς έτσι. Μπράβο, πόσο ευσυνείδητος επαγγελματίας. Δεν είμαι εδώ. Δεν είμαι εδώ. Και το τύπος που το προηγούμενο, το μανιτάρι. Γεια σου, κύριε που. Το μανιτάρι. Κύριε που διέτησε μέσα. Έτσι τα έχουμε λοιπόν φετρώνω στα λεωφορεία. Και το άλλο το πράγμα που είδα. Τώρα, αντί να παίρνει δηλαδή ο παππούς, ξέρω που πάει το λεωφορείο να πάει στην εξοχή να μαζέψει μανιτάρια. Δηλαδή θα μαζεύει μανιτάρια χωρίς να κατέβει κάνω το λεωφορείο. Μπαίνει μες στο λεωφορείο. Σκέψτε πως εξοικονόμηση χρόνου και κόπου για όλους τους ασχολητικό λεωφορείο. Ναι, ναι, ναι. Αν πάτσι ήταν στα πλαίσια μιας εργασίας. Ναι, και κάποιος εφήτρος. Ναι, και πάντου φυτέψετε. Πώς έκανα εμιτσού. Και κάνουμε το site specific ομιτσής. Μήπως ήταν τίποτα, μήπως κάτι άλλο φαλόμορφο ρε παιδιά. Α, αυτό το λεωφορείο είναι για τον Πούτσο. Καμιά πενταήμερη. Είναι αυτό εδώ! Το μανιτάρι έχει ένα σχήμα το οποίο μπορεί να και παρεξηγήσιμο. Τι είναι αυτό εδώ, γιατί είναι αυτό εδώ, ελέρωσε με θέμα, τι είναι εδώ. Ευχαριστούμε έναν Αντρέα Φυλακτού για αυτόν τον πεζόν και χιδαίο χιούμορ, το οποίο γέλασε επειδή είσαι εσύ κάφρος. Λοιπόν, πράγματα που είδα καλά της Web TV. Ναι, δυο πράγματα που είδα από την είδηση με το μανιτάρι, αλλά την είδηση με το, έτσι, με το τρένο, ρε φίλε, που μπορεί να πάει στο τρένο. Αυτό λέμε και εμείς, φίλε μου, στροφάκια, πούτσες μπλε. Πόρχαπ το αγαπώ σου. Γράφε ρε. Αυτό το πούτσες μπλε μπορεί να είναι στροφάκια, μπορεί να είναι και άβαταρ, μπορεί να πολλά πράγματα. Το μεταξύ, by the way, στο φοχωριό, 99 σενιτζούι, μια γυναίκα, μια λέξη δεν έχω να σου πω. Eurovision. Πέφτει πολύ η Eurovision. Πού? Στο στουφοχωριό, δε φίλε. 99 άντρες, μια γυναίκα. Α, μάλιστα. Ο Μαρίνος έτσι φάσε. Πάει. Κατάλαβα το. Δεν μου αρέσει. Κατάλαβα. Δεν ήταν καλό. Που λες. Στην άλλη είδηση με το τρένο, δε φίλε. Είδα ότι ας πούμε θέλει να κάνει ο Αναστασιάδης τρένο. Για να πιένει στο τρόδο. Και είδα το πράγμα και εμπολά τραμπικό. Το πράγμα, πολλά κίνηση Τραμπ. Δηλαδή, δεν είναι του βασικά ο Χαμπιαούρη το 6. Άλλο μεγάλο κεφάλι εκείνο. Ναι. Φίλε, δηλαδή, είπε ότι αν τα κάνει τελεφερίκ, και δεν το έκαμε. Δεν έκαμε τελεφερίκ, και δεν ήταν κάπω. Δεν έκαμε τελεφερίκ, επειδή να κάνω τρένο. Ένα κάμω τρένο. Και θα είναι το πιο μεγάλο τρένο που είδατε ποτέ. Κανένα δεν έκαμε τέτοιο. Θα κάνω τρένο, και θα το πιερώσουν οι σκιούροι. Πάντω. Πάντω. Δεν να σε ρωτήσω ποιον ο πιερό που εγκαλύψε το. Οφείλουμε να του πιστώσουμε, τουλάχιστον για το Χαμπιαούρη, ότι είναι το πρώτο δημόσιο πρόσωπο στην ιστορία τη Κύπρου που εξήγκλε τρενάκι. Α, ναι! Του τον εραστείο, να λέει ο Βίτσο, ένα αστείο. Περίμενα να σου κάνω. Ναι, εντάξει. The Happy Hour and Express. Βασανίζεται το κόσμο μέσα. Τότε να το βασανίσουμε. Βάτσο να δουν ομιλίες μου. Που λες. Nice, nice. Αν μάλλα λέμε έτσι αστεία, ο πάντα σκεφτούμε τους τιμούδιους ο οποίους κάνουν τα αστεία κάθονται σπίτι και τα χαλαρώνουν και κάθονται το πράγμα. Σκεφτούμε Happy Hour ας πούμε να το βλέπει για να χαλαρώσει που τη μια κουραστική ημέρα και αν κάνει καλά ρε μαλάκες γιατί είσαστε έτσι. Τι σας εφτέξαμε εμείς ρε φίλοι. Εντάξαμε σας τρένο ρε παιδί. Αυτός τώρα που είναι επιτρόπος ενών περιοχών, εντάξει, κάνει την καλύτερη δουλειά. Έτσι, δεν νομίζω να υπάρχει άλλος Κύπριος που να κάνει καλύτερη δουλειά από το Happy Hour. Όλη τη μέρα, ζιβανίες και τσαμαρέλα. Ζιβανία, τσαμαρέλα. Ξέρεις να μου μάθεις για μένα. Επίεν, ο Υπουργός Παιδείας, επίτροπος οδηγών περιοχών. Αντί να είναι, εκεί που περίμενε ότι οι μαθητές κάποια στιγμή θα πέραν τα βουνά, θα πήρε ο Υπουργός. Φίλε, η διαφορά μεταξύ των δυο των δουλειών είναι χαόδης. Σημαίνει ότι είτε για τη μια τη δουλειά, είτε για την άλλη, δεν έκαμνες. Σήμερα είμαι... Πόσα hint θέλεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα. Εν η φάση του, ξέρεις. Επειδή πραγματικά, επειδή τράβηξε την κουρτίνα για να πει ο Αναστασιάδης να ψηφίσει μέσα, τον λουζόμαστε από τότε... Έμανε ούλοι οι κομματικοί έτσι. Τότε να ψηφίσω Αναστασιάδης στον. Ναι, θυμούμαι που τράβησε την κουρτίνα. Τράβησε την κουρτίνα. Πολύ σημαντικό, δεν το συζητώ. Τράβησε την κουρτίνα, το ποτό σας είναι δίπλα. Που λες. Τι τράβησε την κουρτίνα. Εγώ ο Χατζηγιάδης που πήγε τον πρώτο κιόλας την πρώτη φορά, έφαγε το κούρεμα. Έχασε και τα εκατομμύρια.
θέλω να πω ότι γενικά δεν έχει χέρια ψηλά, μόνο κομμένα. Νιώθω ότι είσαι αθιάβαστος στην εκπομπή, νιώθω ότι είσαι διαγωνιστής. Για τα πολιτικά τούτα δεν ασχολούμαι καθόλου, και καλά κάνεις, αλλά είμαι στη μέση σας και μιλάτε για τούτα, οπότε εγώ να κάνω την κομμένα που κάθεται και ενόμορφη και γελά με τα αστεία σας. Μπράβο. Συνεχίστε. Θα είσαι η Μέρι Λίντα στο χιότι. Είχα παρόμοια εμπειρία. Όταν πήγα και καμάτο κυμαστικό σε εκπομπή, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν πήγαν. Τότε το πιο σημαντικό θα μας πεις, το πιο ζουμερό, ναι, ποια εκπομπή. Μπορώ να σου πω τώρα. Κόψε μαλακίες τώρα. Ύστερα να σου πω, μπορώ να σου πω. Ύστερα να σου πω. Λοιπόν, και έκαναν μπαν... Λοιπόν, άσε τις μαλακίες. Μετά λαλό σου, Μαρίο. Όχι, τώρα θα το πεις. Δημόσια, μπροστά. Εμπορώ, εμπορώ, γιατί να αναγνωρίσεις. Δείξε με το πλάνο να δείχνω σε λάθος κάμερα. Anyway, εγώ έκανα μπάνθερ με τον άλλο, καλή ώρα, και προσπαθούν και ήταν μέσα μου είμαστε, πούμε, να μου να γίνει ένα πίτσι, να μιλήσουμε λίγο. Θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε. Ξέρετε να μου πέρα κάνω, μια ημέρα πέρα κάνω μέσα με διανή. Δεν μπορείς λίγο να συντομεύσεις την... Το search. Έκανα μαλακία όταν έπια στο ρίξ σήμερα, γιατί μπαίνω μέσα στο search, στα αριστερά το set του Ανδρέα, και δεξιά, εντός σε του εισπρενής εκπομπής που κάνω. Και μπήκα εγώ είδα... Ελπίδα Ιακωβίδου λέγεται εκείνη. Ναι, ξέρω ότι είμαστε συμμαθητές. Α. Λοιπόν, δεν ξέρω να πω ότι είναι τόσο μικρός αυτός, τόσο μεγάλη εκείνη. Ποιο το σωστό. Oh snap. Τόσο μικρός εγώ νομίζω το δημό. Το δημό με το ούλι. Λοιπόν, γεια σου Ελπίδα μου. Πολλά ωραία εκπομπή. Και γυρίζω και βλέπω εγώ το σκηνικό και λέω να μου το δέμε πια σπίτι μου τα έτης. Και γυρίζω ας πω αυτό που κάνουν τον ήχο. Είναι το σετ του πρωινού από τώρα μαζεμένο. Και πήγαινε μέσα μου, κάμα μαλακία, κάμα μαλακία. Λέζε σιώπα, σιώπα, οκ, είμαστε καλά. Εντάξει, το Ρίκ, το Ρίκ είναι πολύ ζωρίζο. Πόσο τζούσα βάζεις Ρίκ, να πατήσεις μες στο χτίριο του Ρίκ. Έχω αρκετό, κάθε χρόνο. Ωραία, εντάξει, πρόσφατα, εγώ πιστεύω εγώ είναι πρόσφατα. Εσύ, Έκτορα, πήγες ποτέ να περπάτησες μες στο Ρίκ. Ντότι ένσω, Έκτορας, το λάθος. Τέλεια. Φίλε, έχει κάτι τουαλέτες που κάτω, που πάει στην τουαλέτα και έχει πούντα... Κάτι τρύπες πάνω στους τύπους. Ναι, μα και manhole, πώς θα λέμε τα manhole είναι τα έτσι. Α, ναι, καταλάβα. Φίλε, νομίζω είναι αυτό αλιγάτορες που είναι ένα μας φάση, είμαι ειλικρινά, όποτε πάει στο ρίγκ. Άμα έχει manhole και όχι glory hole. Εγώ πιστεύω ότι έχει glory hole καλύτερα. Λοιπόν, νιώθω όποτε πάω στο ρίγκ ότι είναι η πτέρυγα του Τσέρνομπιλ, η οποία λειτουργεί ακόμα. Νιώθω ότι είμαι για μέ. Κοίταξε, δεν είναι τυχαίο. Πτέρυγες έχουν όλα τα ιδρύματα. Ναι, όντως. Φωτίς φωτίου μπίτσες διορίζεται αναλ δίδομεν respect. Ο Φώτης Φωτίου είναι επίτροπος αγνοωμένων. Α, γι' αυτό αγνοείται. Έχω να πω μια ιστορία για τον αγνοούμενο. Έχει να πει ιστορία σου έκαμε λάθος εκπομπή. Αγνοεί την καριέρα του. Θυμάστε τον Τζερόμ που είσαι στα highway, τα πέλα, εσύ, τι γνωρίζεις, αγνοούμενοι, τι γνωρίζεις για αυτούς. Θυμάστε τον Τζερόμ. Ναι, δεν είχα σημαίνει πρόβληση. Ναι, πέρασε την καμπάνια, ναι. Ήταν πας στο highway, οδηγάς και είχε πας στο highway αγνοούμενοι. Τι ξέρεις για αυτούς. Και εγώ μου κάπως τώρα, δεν ήξερα για ποιος το χρηματοδότησε, σε ποια πιο πλαίσια σημαίνει το πράγμα, τι θέλω να μάθω. Είχε να κάνει με πληροφορίες. Έμαθα τώρα να σου πω. Τον πρώτο καιρό νιώθω ότι σαν πως είναι διαφήμιση, γιατί όλα τα άλλα πας στο highway είναι διαφήμιση. Ξαφνικά αγνοούμενοι. Θα πω ότι διαφημίζεται το γεγονός, δεν ήξερα να το πάρω. Συνήθως είναι διαφημίσεις κολεγίων. Ναι. Όπου οι γυναίκες κάνουν κάτι επαγγελματικό όπως είναι πιαγωγός, ναι. Αισθητικός και οι άντρες είναι δικηγόροι, γιατροί, ναι. Πυρηνική φυσική. Και επίσης κάτι φάτσες που άμα δεν έχει μουσική, είναι γυμναστής, αν δεν έχει λογιστής, κάτι τέτοιο. Είναι υποχρεωτικό, άμα είσαι πέσω αρθρή, είναι υποχρεωτικό το μουσική. Μπράβο, κάτι. Ναι. Λοιπόν, και λέω τι είναι το πράγμα, και σκέφτομαι ότι που μια, που να μπορούσε να ήταν ας πούμε, προπαγάνδα του ΕΛΑΜ. Τα είχα αγνοούμενοι, μαθαίνεις για λόγου του. Πρέπει να μάθεις. Η ορθογραφία πώς ήταν. Πολλά καλό, πολλά καλό. Λοιπόν, είχε τηλέφωνο. Αγνοούμενη κουλαγιώτα. Ωμέγα. Ωμέγα. Και είχε τηλέφωνο. Πιάνω τηλέφωνο και λέω να μάθω. Και σκέφτεται ότι εγώ και να μάθω να μπορεί. Και ήταν η επιτροπή η οποία κατασκευάσε μια επιτροπή ως τελευταίο μέτρο, ως ανέλπιδη προσπάθεια. Να συνάξουν πληροφορίες, ακόμα μάλιστα, και ναι. Κουβέντες του καφενέ, ναι, γιατί ναι. Σε εκείνη τη φάση είμαστε, ότι δεν ξέρουμε ναι, τίποτα. Γιατί και από τις δύο πλευρές, όσοι ναι. Σκότωναν, είτε Ελληνοκύπριος είτε Τουρκοκύπριος, πήγαιναν στο καφενέ μετά και υπερεφάνευονταν. Ναι, οπότε ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις, άκουσε να ακούσουν μια φορά έτσι. Και είπε μου την κοπέλα, και μου μιλούσαν, και λέω, εγώ ρώτησα την τι είναι, γιατί το κάνετε, επειδή δεν ξέρω. Και μετά λέει μου, και εσείς οι νέοι που πάτε στα κατεχόμενα. Okay. Okay, anyway. Μπορεί να είναι κανένα αγνοούμενο.
Έτσι είπε εσύ. Να είχετε κάνει ένα νόμο. Τι, να δω ένα νόμο. Έχω το recording, έχω το recording. Ήταν η φίλη μου η Εβίτα Ιωάννου μπροστά. Πάσε τα κατεχόμενα να δεις κάποιο να δούμε. Ναι, ναι, ναι. Απετύχεις κάτι, θα πάει στον τρόπο. Τι νόμιζε, έχουμε τους όπως τους παίχτες που είχαμε τη συλλογή και θα δούμε τους. Πάει να βάλεις πεζίνα, να στραγγείλεις αρμόνια. Αυτό τον έχω διπλό. Τον αλλάζεις. Έχεις το αγνοούμεν τεξ, όπως τα Pokken τεξ και πάει σαν μέτρο να δεις τι είναι αυτό, είναι ο Πίκατσου, είναι ο Μπουτζίνος, όχι είναι αγνοούμενο, έλα μαζί μου. Τι σοβαρό μιλάς. Φίλε, ειλικρινά, έγινε την ιστορία. Έτσι ακριβώς είπε. Ναι, έχω το recording, δεν ξέρω αν το έχω δαμε. Δεν το βάλεις τώρα. Δεν το βάλεις τώρα, αλλά όντως. Εδώ για αυτό έτσι έχει το καταφέρει. Ακριβώς, δεν το έλα. Για να το αναγνωρίσεις. Για να το αναγνωρίσεις. Για να μπορούν και τα μέλη του να το αναγνωρίσουν. Κάνετε καμπάνια για το 5G τώρα το ΕΛΑ. Ναι, καλά, εννοείται. Το Axinger, θεωρώ και κόσμο το οποίο είναι μέσα στους... Έχω πρόβλημα με τους οικολόγους που κάποιοι που γίνουν σε... Και δηλαδή, ας πούμε, θεωρώ και πέρα, επέθηκια. Δηλαδή, άμα βρέθεστε στο ίδιο στρατόπεδο με το ΕΛΑ. Είναι η φάση που θα γυρίσει αριστερά. Θα γυρίσει δεξιά, νομίζω δεν πρέπει να είμαι εδώ. Και όταν το λες φυσικά στο ίδιο στρατόπεδο με το ΕΛΑ, αντιλαμβάνεσαι ότι το στρατόπεδο λαμβάνει και μια τελώς διαφορετικό νόημα. Μάλλον κυριολεκτικό νόημα. Ναι, ναι. Ποιος έχει τις αλυσίδες πάνω. Πιντώνεται και με το τρενάκι. Α, ήταν λίγο που είχε με το τρενάκι. Ναι, αλλά αξίασες ότι είμαι μεγάλος γάρος. Εντάξει, να μου γίνεται. Έκρασε με στην πετσάντα, δεν ήξερε που είχε. Όχι, όχι, δάμε κάπως. Και τι της απάντησες τελικά, τι της είπες, εντάξει θα έχω τα μάτια μου ανοιχτά μόνο και απαιτήχω κανένα δρομένο. Φίλε, τι είπα, απάντησε, οκ, εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ και έκλεισα, αλλά έκανα τόσες όλες τις σκέψεις που κάναμε τώρα. Δεν είπες κάτι, ξέρω εγώ, τύπου, πότε έγινε αυτό, πότε έγινε αυτό, αυτή η στιχομηθεία, πότε έγινε, πέρσι, δεν είπες τίποτα χάρη. Εσύ από το Farce Attack, πώς τίποτα κάποιος. Πραγματικά ρε φίλε. Δεν νόμιζε ότι ήταν φάρσα. Να πού γίνεται με την εκπομπή, σταμάτησε. Δεν ξέρω. Δεν σταμάτησε. Οκ. Σταμάτησε, δεν ξέρω φάρσα. Την Πέμπτη νομίζω δεν μπορώ. Καλά, ρίμα τόσα καλά. Το πρώτο που πριν. Τους αγνοούμενος είναι δύσκολος, υπεραγνοούμενος. Ενώ μιούτ της ώρας που είναι. Τούτον είναι αστείο. Καταλάβετε ότι ο άνθρωπος που το έγραψε τούτον είναι μεταξύ 35 και 40, γιατί πέρασε 40 χρονών και πάνω για πιάσουν το αστείο. Γι' αυτό μόνο το πιάνεις. Εξηγώ σου το μετά. Ναι, αλλά το υπερατού όμως δεν αντάλλασες. Α, τα υπερατού, μπράβο! Τα υπερατού σύγκρινες. Ναι. Δεν αντάλλασες. Εννοεί. Για αξιωτικός μου εβούρισε 15 χιλιόμετρα από το κέντρο και το σταματώ. Όχι νομίζω. Σταματώ, σταματώ. Έχει νομίζω. Αποκαλυπτικό, η Black Lemon TV. Η πρώτη φορά που σκεφτούμε κάποιον ο οποίος εμπήκε τώρα με σούσεις του σιόου. Εντάξει, για που είμαστε κάπως. Μαλάκα, είναι πολύ άλλο τον τίποτα. Πάντως, αν κινδυνεύουμε τώρα να μαζευτούν τίποτα, ελαμβείτε σε άλλη κινδυνισμένη έξω. Σε παρακαλώ, Ανδρέα, να βάλεις μια πινακίδα της επιχείρησης στα ελληνικά, ώστε να κερδίσουμε χρόνο μέχρι να το διαβάσω. Φίλε, αν με έφαξε ξύλωνο στο τραγούδι του Ελλάδου, είσαι καλυμμένοι. Αν με έφαξε ξύλωνο στο τραγούδι του Ελλάδου, είσαι καλυμμένοι. Είμαστε καλυμμένοι. Α, Παναγία. Περάσαμε καλά. Καπερνάμε καλά και πού να πάμε μετά που δεν Κατεχόμενα τα πάντα για τους αγνοούμενους που λες. George Clooney, α Παναγία μου, τα σπουδαίων ήταν και... Φίλε, ποιος... Δώρος, θα γενέθλιά μου. Η Κυριακή, η γενέθλιά μου βγήκε. Ωραία. Δηλαδή τι ωραίο που ήταν. Τι νόσο που το έκανε, τι ναρκωτικά έκανε ακριβώς ρε κουμπάρι. Δεν πήρε ναρκωτικά, πήρε κάτι άλλο. Ωραία, πήρε στη γιόλου σε μαϊδάρκα. Ναι, μπουτσίνου, το έπρεπε. Έφυγε να γράψω άρθρο. Ξέρεις που μοιάζει ρε μαϊδάρκα ο Κλούνι. Και μετά, όπα, περίμενε. Εδώ. Και προγόντισα μετά, πήραν τη γλώσσα από την αρχισυντάκτηρα του Μάστ. Στο μας και είπε ότι ήταν μια καλόπιστη κριτική. Δεν ήταν κριτική, ήταν. Οκ, είτε ως παντό, οι λέξεις δεν έχουν σημασία. Ένα καλόπιστο κείμενο, ένα καλόπιστο κείμενο, όπου ότι ο Αβέροφ όντως εκείνη τη φωτογραφία με τη λίμνη Κόμο από πίσω, που είναι το σπίτι του George Clooney. Αυτή δεν ήταν η λίμνη Κόμο. Ναι, εγώ ξέρω. Ότι έμοιαζε το George Clooney. Και δεν καταλαβαίνω, έλεγε. Του είπα άσπα, δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε τόσο χαμός, ας πούμε. Για ποιο λόγο.
εγκαταλαβαίνεις. Κάπου εμπήκα και έγραψε. Δημοσιογραφία. Είχε μια συνέντευξη του Αβέροφ σε ένα σταθμό. Και πήγα και έγραψα από κάτω. Καλά, έρθει. Ποιος έφτανε τον Τζορτζ Κλούνι μέσα στο στούντιο. Μάγα, είσαι σοβαρή. Είναι σοβαρή. Και το γράψανε στα σοβαρά. Δεν ήταν καν τρολάρισμα. Φίλε, να σου πω. Έκανες τρολάρισμα έτσι κορδεύοντας. Εντάξει. Ο Φούλης κατά καιρούς έχει πέσει θύμα έτσι και. Παιδί μου, και για το βλέμμα του και την εμφάνισή του και εκείνες τις παλιές φωτογραφίες με τα μουστάκια και αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές και από κομματικούς και πολιτικούς αντίπαλους, πολλές φορές. Τους αντιρρίζουν. Δεν τους αντιρρίζουν απλώς. Καμιά φορά ξεφεύγουν, μπορώ να πω. Και τον κοροϊδεύουν. Αλλά αυτό το πράγμα πιστεύω δεν του άξιζε. Ούτε ο ίδιος επιθυμείται για πράγματα. Έχει χιούμορ, το έχει αποδείξει πολλές φορές. Ο χιούμορ μπορεί να έχει, δεν τον είδα ποτέ σε σιόμου. Θα πω να το πεθύνει, αλλά έχει πρόσκληση. Και να έρθει. Κύριε Κλούνη, είσαστε καλεσμένο στο σιόμου, οπότε θέλει να έρθει. Ποιο πούσιο. Ο δικό μα. Σκέφτηκε. Καλέσουμε τον Αβέρο, και αυτό είναι ο Τζορτζ Κλούνη. Σόιβε, και πιάσαμε τηλέφωνο. Ο agent. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Δεν θα μπορούσε να μην έχει χιούμορ. Δηλαδή, όταν το όνομά σου είναι και το γνωστό φορικτό, αλλά και τσοντάδικο στην Ομόνοια. Δεν είχα ιδέα με τσοντάδικο, τώρα έμαθα πράγματα. Το Αβέροφ, ναι. Έχει ναι. Βάου. Φίλε, δεν είχα ιδέα, νιώθω πιο πλούσιο σε γνώση. Φαντάζομαι ότι έτσι, αναγκαστικά μεγαλώνοντα, πρέπει να έχει χιούμορ. Εγώ σου κονσπίραση θεωρεί. Κάποιο μου εσφύρισε πριν να ξεκινήσουμε το show ότι δεν ήταν καθόλου τυχαίο και ότι είναι βγαλμένο μέσα από το playbook του Μητσοτάκη. Εντάξει, ο ισχυρισμός ήταν ότι κάνει παρόμοια πράγματα που έκανε ο Μητσοτάκης πριν να βγει πρωθυπουργός, ο οποίος λέει είχε είδηση ότι φέρνει με τον Αλέν Ντελόν. Ναι, εκείνο υπάρχει. Ναι. Όντως αντιγράφουν λέει, το playbook του Μητσοτάκη, φαίνεται οι επικοινωνιολόγοι του. Γιατί μπορεί και κάποιοι επικοινωνιολόγοι και μπορεί τώρα η γνώση του, μπορεί και εν αγνία του, δεν ξέρω, να το διοχέτευσαν, γιατί αυτό είναι σίγουρα διοχετευμένο. Δεν μπορεί τώρα κάποιος. Που συγκρίνουν τον Μητσοτάκη με τον Mr. Bean. Εντάξει, δεν είναι επικοινωνιολόγοι, είναι τα trolls. Κοίταξε, απλά νομίζω. Δεν νομίζω να πληρώνεις κάποιον για να σε συγκρίνει με τον Bean. Σίγουρα όχι. Πληρώνεις εσύ ο ίδιος. Αρέσκει μου μέσα το μαζοχιστής. Φίλε, εγώ της Mr. Cook είναι πολλά πιο αποδεκτός. Παρά ενώ. Εδώ κοίταξε. Δεν μου αρέσει που ο Τραμπ να λέμε ότι. Ο Τραμπ για παράδειγμα. Δεν μου έχει. Αν έχετε χωρίς πριν που λέω μου, τζαμέ, κατεβαίνω τώρα. Τι λένε, έχω ιδέα ποιος εμπόδι, αλλά. Ελένα Λεοντίου. Ελένα Λεοντίου. Συγγνώμη, Ελένα μου, Ελένα Λεοντίου που κάνουμε ένα show μαζί. Όχι, σε σκιό του Φλεβάδια θα είναι η Ελένα, αλλά ένα στι 16. Δεν έχει έρθει ακόμα εδώ. Η Ελένα. Στην εκπομπή σου. Όχι ακόμα. Λέω, μήπως ήρθε και απλώς δεν φαινόταν. Γιατί της λάλης έτσι πράγματα. Γιατί η ίδια το κάνει, για αυτό πρέπει να το πάρει. Γιατί το κάνει ιδέα και το κάνει καλά, γιατί και πλάκα. She didn't come because she was short on time. Σας παρακαλώ να σταθείτε στο ύψος σας. Αυτά δεν είναι. Έλληνα στο τέλος της εκπομπής ψήφισε το καλύτερο. Ο τύπος ο οποίος εμπήκε στο μέσο του σοκ. Μαλάκα, μαλάκα, μαλάκα. Μια ανησυχία, θα έρθει και η ώρα τους. Κυριακή, κοντή γιορτή. Καλό. Φίλε, να σε παρακαλέσω. Έχω βάλει τον πύχη της εκπομπής ψηλά. Αυτή τη στιγμή περνάς από κάτω. Τέλος πάντων. Κοντός ψαλμός αλληλούι. Πάμε. Συνέχισε. Έτσι, έτσι αυτές που λέει, έτσι, πάμε παρακαλώ. Έναν κυρίο. Τι άλλο θα μπορούσε να ήταν να σου πω αυτό το δημοσίευμα. Εγώ προσπαθώ να το. Καλό να ήταν. Επειδή μέσα από το χώρο. Εντάξει, τι εννοεί καλόπιστο. Όχι, δημοσίευμα. Καλόπιστο δεν είναι. Αυτό κατευθυνόμενο είναι. Ότι κάποιο θέλει, α πούμε, να. Πέρασε κάτι. Ναι, τίποτα. Ένα ναού. Δεν ξέρω, αυτό να προσδώσει ένα πιο ανθρώπινο, πιο προσιτό πρόσωπο. Δηλαδή προσιτό συγκριτός με ένα στάρ, με ένα πρόσιτο στάρ του Hollywood, ας πούμε. Περιμένουμε μας. Κοιτάξτε, μα ξανά κάναμε τις στάντσιον, να θυμάσαι άλλη φορά που έπιε και τον καφέ. Και να γράφει και όλας ότι είναι ο πιο κομψός, ο πιο γοητευτικός άνθρωπος της... Και λες, ας πούμε, τι μέγεθος έχει ο καταράκτης του συντάκτη που το έγραψε. Φίλε, σκέφτου να γίνει Instagram influencer, ο Αβέρ. Oh my god, ναι. Να μην είναι κάνει giveaways. Φίλε να πιένει γυμναστήριο, να γίνει φέτες και να βάλει κάτι φωτογραφίες να φέρει λίγο το σοβράκο του. Εννοείς να γίνει τορναρίτης. Ο τορναρίτης ξέρεις ότι να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας κάποτε. What? Δηλαδή ή ο τορναρίτης να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο Αβέροφ τορναρίτης. Φίλε, αυτή είναι η μοίρα μας. Ο τορναρίτης, εντάξει, είναι πλούσιος, έχει λεφτά.
είναι. Από τζάκι πολιτικό. Από σημασία. Είναι από οικογένεια. Τζάκι. Είναι περσόνα πληθωρική που δεν τον κοφτεί τίποτε ό,τι θέλει λαλή. Έχει μεγάλο. Διάσημη γουάγκ. Έχει μεγάλο following. Η γυναίκα του είναι μοντέλο από άλλη χώρα στην οποία. Που γεννήθηκε σε άλλη χώρα. Ενώ Τραμπ. Τραμπ, ναι. Ενώ Τραμπ από άλλα, χώρα του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Ναι, το εξήνει. Γουστάρει την κόρη του. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο Τραμπ. Ο Τραμπ το κάνει. Ναι, αλλά δεν παρουσίασε reality. Δώσ' του τουλάχιστον εξήνυμα. Στο Χωμαλόν. Αυτό είναι ακόμα Χωμαλόν 2. Lost in New York. Έτσι. Το μεταξύ έκαμε έναν show με την Ελλάδα του Φίλιππ μέσα στις γιορτές και εγνώρισα την και ξέρεις να μου σπάσαν τα νεύρα μου. Τι είναι η γυναίκα του τώρα. Εσπάσαν τα νεύρα μου γιατί είναι πολλά καλή. Είναι πολλά καλή και πολλά συμπαθητική. Και νευριάζω άμα βλέπεις κάποιον ο οποίος περιπέζεις τον και πιστεύεις ότι είναι κάπως και στο τέλος καταλήγει να συμπαθητικός. Φίλε, μου γιατί είναι σαν χωρίς. Μα γιατί να μην είναι, δεν το καταλάβω. Δεν μου έδωσε ποτέ την εντύπωση Ραμόν ότι δεν είναι συμπαθητική. Εγώ είχα την άποψη ότι είναι το σοσιαλιτέ φάση, ξέρω εγώ. Το απρόσιτο. Μα και σοσιαλιτέ είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι κι αυτά. Δώσε και εσύ το like την καρδιά σου. Εγώ το προκάλεσα αυτό. Αμερόφεν να κάνει κύβα βοήθηση στο κόμμα. Μάλιστα, έτσι. Λοιπόν, κάνε like και subscribe. Οι φανέλες ξέρω τι είναι. Ξέρω τι είναι, έχω έναν πολλά ωραίο. Έχω έναν πολλά ωραίο μάκα κάνουμε μοδόρο. Η Ελένα Λεοντιού, by the way. Που έντο μάκτα ξεωτιάνα το σήμα του και που πίσω γράφει το αστείο που κάνω το καύλο στο και ήταν πολλά εδώ πέρα να το κάνω story σε κάποια φάση και όσο ευεθκιά να θυμηθώ καύλο. Έκαμε και εμένα το ίδιο δώρο βασικά μες το γάμι μας ούλους. Ναι γάμι μας ούλους και όντο εδώ ευχαριστούμε να μας έκαμε να κάνουμε ξεχωριστή. Θα πω κάτι για τον Ανδρέα. Ανδρέα, πότε να αναπτυχθεί η τεχνολογία του Black Lemon TV και να βλέπουμε και ποιος κάνει ο comment. Προσωπικά δεδομένα. Α, τι εννοείς ρε. Αφού εσύ θωρείς το ρε. Εγώ αν πω τώρα θωρώ το ρε. Να πουλά λίτε. Ναι, τι έλενα τα μακρά κοντά γενικά. Άρα είμαι φίλα αυτού. Θα το εξηγήσω μετά. Οκ. Λοιπόν, άλλο πάμε. Πού είμαστε ρε, τι άλλο έχουμε να πούμε. Είμαστε ακόμα στο George Clooney. Είμαστε ακόμα στο George Clooney. Φίλε, εντάξει, επειδή και εγώ και εσύ έκαναμε θέμα για το κάρμα την εβδομάδα. Φίλε, θέλω εντυπώσεις. Εμένα είναι πάρα πολύ καλές. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, όχι, ξέρω γιατί, αλλά δεν πέφτω. Εντάξει, τώρα τι είπα περισσότερο. Φανταστείτε αντίστοιχο του Home Alone να έρχεται το τορναρίδι στου τάκου. Είμαι σίγουρο. Και αυτό σίγουρα σαροντάρι. Ναι, ναι, ναι. Να φέρνει στου τάκου. Αντιλαμβάνεται, μπορεί να το καρεί. Πολύ πιθανό. Μπορεί να το καρεί. Ε, Δημήτρη, πάλι εσύ. Πάλι εσύ γράφει τι σειρέ σου. Ρε στου τάκου, ποιο είναι φάνα φέρα συγκέστ, τσίντον τον πολλά ψηλό, τον πολλά κοντό. Είναι στου τάκου που ήταν. Ένας μαύρος ψηλός. Ο slow motion και ο μαύρος, αν θυμίζω το όνομα του μαύρη, που τον έβαλα μέσα από την φυλακή για ναρκωτικά. Ναι, ναι. Στη σειρά ή στην πραγματικότητα. Όχι, ο τύπος. Ναι, νομίζω έτσι. Ρε, ήταν και είχαν έναν καιρό κάτι guest, ήταν ένας κοντός. Τα στρατιώτες. Τα στρατιώτες, ναι. Α, ναι, θυμάμαι κάποιον, θυμάμαι, ναι. Ήταν λάκκον έτσι. Καθόν ρατσιστικό, ναι. Ναι, ρατσιστικό. Έφερναν τους σαμπό και τσίρκο. Που τον είχαν απλώς για να τον προεδεύουν και για τον εξωτικό στοιχείο. Ελάτε λίγο. Νομίζω ότι το ψηλό, νομίζω ότι είχε θέμα και νομίζω επειδή ναι, νομίζω κάπου άκουσα ότι είσαι. Δεν ήξερα φυσικά. Ενώ κοντά σου πήρε φυλάκι. Νομίζω ναι. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι κάποιο που έπαιζε στου τάκου κλείστηκε μετά σε ψυχιατρίο. Γιατί δεν εκπλήσωμε. Λιώκο, κόμεν κάπου. Γράφουν και ευκαιρία. Μάλιστα. Ναι, στα κόμεν τα έχετε ευκαιρία για να μην υπάρχει θέμα από προσωπικό δεδομένο. Μου λέει, φίλε, δεν έπεσε η ποιότητα του. Γιατί έτσι το τρίτο επεισόδιο το χτε πάλι καλό. Νιτάκι. Εντάξει, είναι το δεύτερο, αλλά έχουμε αλλαγή. Αυτό ούτε για αστείο. Δηλαδή... Για να φορά στους τάκους. Φτάνει. Φυσικά... Στην τραυματική εμπειρία. Εν επόμενο, ένα αναμενόμενο σε κάποια φάση να παίζει ποιότητα. Διάβασα την αναλυσή σου. Φίλε, κοίταξε να δεις. 24 επεισόδια είναι πάρα πολλά. Όπου να σε παίζεις εγώ, όπου να παίζεις. Ξέρεις όμως τι. Έχεις και εσύ επεισόδια. Τι παραπάνω βέβαια. Να πούμε για αυτή τη σειρά. Δηλαδή γράψαμε τέτοιες αναλύσεις που πλέον. Φίλε, κοίταξε να μην το γουζουζέψουμε το πράγμα. Κοίταξε. Δεν έχει αγνουζέψει τα κινήματα γίνα. Εγώ μου θα σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει εντάξει, η ποιότητα. Ποιότητα είναι κάτι. Ναι, σχετικό. Δεν πιστεύω ότι θα πέσει.
δεν είναι και τόσο πολλά, δηλαδή εβδομαδία σειρά είναι. Ρε, οι κορούες κάνουν πολλά σοβαρή δουλειά, πολλά σοβαρή έρευνα και το, βασικά για μένα, αυτό θα μιλήσω και λέω εγώ γιατί η πια και για μένα και σαν ηθοποιός που είναι να κουλήσω στο πράγμα. Σκοτώνεσαι ή σκοτώνεσαι. Σκοτώνομαι, αλλά μου αξίζει. Σκοτώνεσαι. Άντε ρε, μαγάλο σπόιλερ. Οπ, σπόιλερ! Πεθάνεις και κάποιος στο κάρμα. Και κάποιος άντρας είναι μαλάκας. Μαξίγρινα. Θωρώ το ότι είμαι κάπως κάρμαν ή αλλιώς η γονή μας έπρεπε στο πεζεβέγγι, ξέρω κάτι, ενώ σου έτσι, η γονή μας μαλάκες. Φίλε, πώς, ενώ σου, πώς θωρείς τον άντρα στο κάρμαν, εξής για να είναι μαλάκας, ξέρεις. Και είναι, εντάξει, η μυθοπλασία λίγο πολύ, αυτά τα κλισέ με τους προβληματικούς γάμους, σε όλες τις απουνόπερες, ας πούμε, θα δεις και προβληματικούς γάμους και ξυλοδαρμούς και βιασμούς, απόπειρες τέλος πάντων και δολοφονίες, αλλά μέσα στο πλαίσιο μιας υπερβολή, ας πούμε, όπως είναι σαπουνόπερα. Αυτό που πέτυχα με το κάρμα είναι ότι σου δείχνουν τώρα πώς πραγματικά είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Υπάρχει αληθοφάνεια. Και επίσης δίνει την ευκαιρία σε πολλούς ηθοποιούς που δεν τους τόχες, ας πούμε, ή που τους έχει συνηθίσει σε άλλους ρόλους, ή μπορεί mm-hmm. σε μέτριες δουλειές που να μην είχαν τη σωστή καθοδήγηση σκηνοθετική. Εσύ που είσαι η δουλειά που κάνουν η Αναστάζια και η Χριστίνα στο. Χριστίνα στο... Στο κάρμα. Όχι, πάντα συγχύσω ότι η Αρτεμία μου ήταν στο τέλος. Μες το νου μου. Ξέρω ποια έμπια. Νομίζω ότι για μία από τις δύο αυτό δεν είναι καλό. Ναι, εντάξει, πειράζει. Ξέρω ποια έμπια, απλά όταν λέω πάω να πω Χριστίνα Αρτεμίου, θέλω να πω Χριστιανά ή Χριστίνα, συγχύζω πάντα. Τέλος πάντων. Ναι, ξέρω, συγχύζω με στο νου μου. Λοιπόν. Δεν περιμένεις να εμφανιστείς. Δεν πειράζει. Φίλε, εγώ αν ήταν να κάνω καριέρα με τα πράγματα που λέω, δεν θα έκανα ποτέ καριέρα. Είμαι το ταλέντο μου που κάνω καριέρα. Εντάξει, δουλειά που βάλω. Λοιπόν. Η δουλειά που κάνουν οι κορούες στο γύρισμα είναι κινηματογραφική, δεν είναι τηλεοπτική. Το πώς δουλεύει μαζί σου, η κουβέντα που να σου πει μια, η κουβέντα που να σου πει άλλη, γιατί έχουν μια συμβιωτική σχέση μαζί. Δηλαδή, να σου πει. Όπως το Venom δηλαδή. Έτσι. Όπως το Venom. Το Venom. Μπράβο, σύμπιο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και. Ό,τι πρέπει να ξεκουράσει. Δηλαδή, πες ότι η Αναστάζια διάλειμμα παραπάνω φόκους σε κάτι, να έρθει η Χριστίνα να το καλύψει και το ανάλογο. Πάρα πολλά δουλειά που κάνουν και εμπιστεύω να παίζει ποιότητα. Γιατί το υλικό είναι για μένα. Και εγώ και εγώ θέλω να τους δώσω διπλάσιο budget και τα μισά επεισόδια. Αν τυχόν τώρα αποφασίσει ο Α ότι θα το κάνει δύο φορές εβδομάδα, εκεί σίγουρα δεν θα γίνει. Κοιτάξτε, εάν ήμουν στον Α. Εγώ ήταν να γυρεύω το επόμενο κάτω. Εγώ και πάλι καλά που το. Ήταν μεγάλο το μα, ήταν μεγάλο. Πολύ, πολύ τολμηρό βήμα για τον άλλο. Φίλε, ευκήγεν του. Ευκήγεν του. Για από τη στιγμή που. Εντάξει, μιλώντα για ηθοποιού που έτωσε. Φίλε, το φιλαθλό. Ο Χάρης Αριστείδη. Πώ το κάνει ο φιλαθλό. Που λε. Ο Χάρης Αριστείδη, α πούμε. Εγώ είδα τον μόνο σε τούτα τα. Φίλε, εγώ δεν τον είχα. Γιατί ξαφνικά εδώ τον Ιγκυρία και είναι καλό. Εντάξει, περιμένεις ένα δύο ρόλο από την Πόπη Αβραάμ. Μπράβο, χάρη, λες, ας πούμε. Μπορούμε και στο πράγμα δικά μου αληθινά. Α, ναι, οκ. Πάρα πολλά. Να με αξίπτω το μαλακό πρόβλημα που έχω με το κάρμα, ας πούμε. Α, τούτη είναι πάρα πολλά καλή, άσχημο χαρακτήρα. Τι, πέθανε. Δεν είναι καλά να συνδέεσαι με χαρακτήρα. Κάνα όμως το Game of Thrones. Άσχημο όμως. Θα τελειώσει καλά. Έχουν χαμηλό προσδόκιμο ζωής. Το τέλειο με την Πόπη φέτος ότι εξούσε τα μαλλιά της για την παράσταση το πνεύμα. Ναι, ναι. Και ως τώρα έκαμε την καρκινοπαθή στο θέατρο, στην τηλεόραση. Έμεινε και δημοτογράφος YouTube να έρθει τα μένα την κάμη. Να τη φέτομαι τα μένα ο κάμη. Ναι. Και στο ράδιο. Ναι. Και στο ράδιο. Όχι, να έρθει εδώ να κάνει το ψηλίδι. Έτσι. Φίλε, αντίθω εγώ Πόπη Αβραάμ και γίνει αντίθω εγώ. Και κάνουμε μία εκπομπή. Πφ, μαλάκα. Black Mirror. Ότι, γιατί είναι Black Mirror. Ο τύπος που το λέω φοβείο. Μαλάκα σπουδαίο. Ελά, σου πω αρέσκει μου πολλά το τρένο το σκέψιο. Μάλιστα. Και αυτά που λες με το. Εντάξει, ελπίζω. Θέλω να δω τώρα την επόμενη εκπομπή. Και ακόμα πιο τολμηρό το βήμα που κάνουν με τα στοιχεία που παρουσιάζουν, με τις συνεντεύξεις. Στο οποίο πάει σε άλλο επίπεδο. Ήταν και ο κύριος Νομικός. Για μένα. Στο προηγούμενο. Εμιλούσαμε. Την εποκτονία. Εμιλούσαμε. Για τον τρόπο που καλύπτονται από τα μίντια. Το επειδή την αγαπούσε, γιατί δεν τη τσόφτε. Έκλειμα μπάθου. Όχι, ο μαλακατσίνο. Εμιλούσαμε. Για κάρμα, είδε στο δεύτερο επεισόδιο. Όχι, θα βάλω τώρα. Εντάξει, δεν το στο τέλο. Θέλω εδώ στο τέλο. Και κάθομαι εδώ. Και μου λέει, εντάξει, λέω, αφήσω να είσαι στη μέση. Όχι, λέω, μέχρι το τέλο, τέλο. Μετά βλέπω τα γράμματα. Εντάξει, στο πώ θα δει τι είναι το να θίξω ένα πράγμα και να το δω και να το κάνει καλά. Α πούμε, το πρώτο επεισόδιο
οι άνθρωποι που βάλαν στο τέλος είχαν μια ευθράδια λόγου, γιατί εγώ λέω το point of view του ηθοποιού. Βλέπεις κάτι. Κοινός που να μιλήσει μετά, είναι ωραίο να μιλάς, to speak from the heart. Είναι ωραίο να μιλά, να τσιν τα λόγια που λέει, να τα φαίνεται ότι είναι προφορικός ο λόγος. Γιατί εμένα χαλάμε. Ξέρω ότι χαλάμε... Εμένα Βαγγέλων κείμενο εννοείς. Ναι. Το τελευταίο ήταν να κον, η κοπέλα που μίλανε ήταν να κον πιο... Στημένη. Ναι. Που, για, να το λέω τούτο γιατί δεν είναι το κοιμάτι. Εντάξει, ξεχνάς ότι βλέπω... είναι και κάποιες ειδικότητες οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ξαναφύσει τηλεόραση. Ναι, καταλαβαίνω. Όλοι καλοί στο αντικείμενό τους και γνώστες. Ξέρω το που σου λέω, μην... καταλαβαίνω το που λέει, καταλαβαίνω τον λόγο του γιατί, αλλά για μένα ακόμα και εκείνη την ώρα βλέπω σειρά. Ακόμα δεν έγινε ξαφνικά ντοκιμαντέρ. Και ακόμα είναι ντοκιμαντέρ να βλέπω, ακόμα είναι ντοκιμαντέρ τα αμερικάνικα, ακόμα και τον ψυχολόγο που να φέρουν, μιλάμε τις παύσεις και τη χρειά του ηθοποιητή. Με καταφέρνουν να το κάνουν interesting. Και εγώ θα λέω ένα πράγμα, είναι εκείνο το κομμάτι, να γίνεται και εκείνο να έχει την... Να με πιευτεί το... Εντάξει, υπάρχει περίπτωση να καταντήσει να δουλέψει αρνητικά τούτο με τα συνέντευξεις στο τέλος. Ξατάει να γίνει too much από την πλευρά τη. Ξατάει πόσο χρήσιμο είναι να κάνει την παραλαμβάνονται απλώς οι θεματικές. Ναι, ακριβώς. Εκεί θα υπήρχε ένας κίνδυνος να πλατιάσει και να επαναλαμβάνεται. Αν έχουμε, ας πούμε, πάλι, ξέρω εγώ, τώρα μετά από πάλι γυναικοκτονία, μετά πάλι αυτοδικία ή μετά. Ξέρω και βέβαια πόσες διαφορετικές θεματικές μπορείς να βρεις μέσα από αυτά. Εντάξει, εγκλήματα. Τα ίδια το εγκλήμα πάρα πολλά. Στατιστικά μιλώντας, για παραπάνω εγκλήματα είναι άντρες που τα κάνουν. Οπότε... Ναι, είμαστε πιο βίαιοι. Ναι. Και το εγκλήμα στο πρώτο από όπως ήταν και η κοπέλα της προχτές, ήταν εγκλήματα των γυναικών, τώρα σιγά σιγά ανεβαίνουν τώρα πάντων. Άρα, πιστεύω μου τελικό πάντων. Ισότητα. Μπορούμε και εμείς να σκοτώσουμε. Μπράβο. Ναι, πολλές φορές όμως λες ότι η γυναίκα σκοτώνει για να είτε σε άμυνα είτε για να τελειώσει. Ναι, ναι. Αλλά το που πες για την επανάληψη, αν δυστυχώς ή ευτυχώς έναν κοινά τα θέματα. Εντάξει, θα δείξει. Θα κρίνουμε εκ το αποτελέσματος. Προς το παρόν πάει αρκετά καλά. Μόνο που το σχολιούμε και αναλύουμε το σε τέτοιον επίπεδο για να παραπονεθώ εγώ για το πώς μιλάτε. Και είναι ένας πιο εύκολος τρόπος να περάσει στον κόσμο. Εντάξει, ακόμα στην Κύπρο έχει μια δύναμη. Και πράγματα που μπορεί ο κόσμος αυτά απλώς να τα διάβαζε κάπου, μπράβο, να μην του κάνουν τόσο μεγάλη εντύπωση. Βλέποντας τώρα ένα επεισόδιο το οποίο μπορεί να του ταρακουνήσει, να το σοκάρει ένα έγκλημα, ένα τόσο καλοπαιγμένο και καλογραμμένο και καλογυρισμένο. Καλογυρισμένο επεισόδιο να του ταρακουνήσει, έρχονται με τα καπάκια και η πραγματικότητα, με τα στοιχεία, με τις συνεντεύξεις, με όλα αυτά, και ίσως εκεί το κάνει να πει ότι τελικά αυτό που είδε δεν ήταν απλά μια σειρά μυθοπλασίας. Ναι. Ήταν η πραγματικότητα δραματοποιημένη. Αυτό το πράγμα το ζω στην Κύπρο και ίσως έτσι θορυβηθεί. Αλλά δεν ξέρω, μήπως τελικά και εμείς όλο αυτό που κάνουμε είναι να βγάζει τον τοίχο. Βέβαια, συγγνώμη, αλλά θέλω να πω, να τονίσω. Είμαι σίγουρος να πω το ίδιο πράγμα. Ότι η χθεσινή που έγινε στην Πάφο, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κάνω μια γύρα από όλα και ειδικά τους συνήθως υπόπτους. Ρεπόρτερ, Sigma Live. Η χθεσινή που είπα. Συμπάρουσε ένα γυναικοκτονία. Η γυναίκα του. Okay. Καθαρή γυναικοκτονία, ναι, η οποία έχει όλα τα στοιχεία μια γνήσια γυναικοκτονία. Γιατί η γυναικοκτονία τι είναι. Γιατί και πάρα πολλοί άντρες. Οι άντρες δεν το αποδέχονται. Μην κάνουν κάτι σαφρά και ηλίθια επιχειρήματα του τύπου είναι ανθρωποκτονία. Γιατί λέει ότι είναι και αντροκτονία. Γιατί δεν μιλάμε αντροκτονία. Και ξέρεις αυτά τα που προσπαθεί να συμψηφίσει άσχετα μεταξύ του πράγματα. Έχει να κάνει το ότι ήταν γυναίκα. Ήμουν και εγώ μέσα σε εκείνο το στρατόπεδο, επίσης με διαφορετικά. Ήσουν και εσύ, πίστευε. Κοίταξε, μου στην αρχή γιατί να το λέμε ανθρωποκτονία, γιατί να το λέμε γυναικοκτονία. Γιατί η γυναικοκτονία σημαίνει ότι το θύμα δολοφονείται ακριβώς επειδή είναι γυναίκα. Φίλε, είναι εγώ είδα σε προχτές στο Κάρπα, εμίλησες και είπε εγώ σαν μου, α, ας είναι δίκαιο, εντάξει, οκ. Αυτό είναι. Δεν λέμε ότι αν πάει μια ληστεία, πάει στραβά με τα φόρου και πυροβολεί στην ταμεία, την ταμεία γυναίκα, ότι εκείνη είναι γυναικοκτονία. Αυτό πράγμα δεν είναι γυναικοκτονία. Εγώ είμαι κόντρα. Γυναικοκτονία μιλάμε όταν λόγω του φίλου, έτσι, ότι βασικά, να σου πω κάτι, συγγνώμη, πρέπει να κάνουμε την κουβέντα, ότι δεν είδα πουθενά να αναπαράγονται τα κλισέ. Φίλε, ήταν να σου πω ακριβώς τώρα το ίδιο πράγμα, αν ήθελες να νιώσεις περήφανος με τον εαυτό σου, που το γεγονός του ότι κανένας
Φίλε, κάμα και εγώ το ίδιο πράγμα, έψαξε να δω και οκ, ποιο τσιγανε κανένας. Ουθένα. Και μάλιστα... σταματήσαν τα comments γιατί σοβάρεψε το θέμα. Καθόλου, σιγά. Έδωσαν, πρόβαλαν το θέμα με στη διάσταση... στη διάσταση ακριβώς που έπρεπε, δηλαδή ότι η γυναίκα κακοποιούνταν συστηματικά από τον πρώην άντρα της, ότι είχε πολλές φορές ζητήσει τη βοήθεια και του κράτους και της αστυνομίας, τέλος πάντων, ότι του έκανε ασφαλιστικά μέτρα. Έδωσαν όλη τη σωστή διάσταση και στο κείμενο και στους τίτλους. Δεν είναι πουθενά ούτε έγκλημα πάθους, ούτε το τύφλωσε το πάθος, η ζήλια, του όπλησε το χέρι. Ξαφνικά νιώθω περήφανος του Κυπρίου. Απλώς, είμαι καχύποπτος στον χώρο που τον οποίο κινούμε τη δημοσιογραφία, ότι είχε να κάνει. Ότι με την εθνικότητα δράστη και θύματος. Νομίζω... Επειδή δεν είναι Κυπρέη. Επειδή δεν είναι Κυπρέη. Άρα δεν θα έχει την έκταση η ιστορία που θα είχε αν ήταν Κυπρέη. Νομίζω είναι παραπάνω επειδή είναι πολλά πρόσφατο το κουβέντα που λέγεται με το κάρμα. Όλη η ιστορία, αν είναι γι' αυτό, αν είναι γι' αυτό και όντως δεν πετάξαμε με το δεύτερο επεισόδιο της γυναικοκτονίας αυγά στον τοίχο και αν όντως πέρασε αυτό στα μεγάλα τουλάχιστον τα mainstream media και άλλαξε κάτι, μακάρι. Φίλε, εγώ σου λέω ότι αρνούμουν να χρησιμοποιήσω τον όρο. Ποιος ρώτησε την πιλότητα? Το ρώτησες τι είναι η πιλότητα και σταματήσαν τα κόμματα. Άρα, πάω πίσω. Ού, καλά, ποιος ρώτησε την πιλότητα? Λοιπόν, φίλε, εγώ ήμουν στη φάση του, μου άρεσε και ο ρόζι γυναικοκτονία. Ακούσα σε τζεσάν που μίλας, κάτσε. Το slow motion είχα το δει λίγα χρόνια μετά το στάκκουν να κατεβαίνεις. Ο slow motion είναι ο τύπος ο οποίος, ναι. Το κατεβαίνει στο άγαλμα που λεωφορείων τρέμοντας ολόκληρος πελέ, οπότε μάλλον η κουβέντα του Μαρίνου Στέγη. Του Μαρτίνου. Οκ. Ποιος είναι ο Μαρτίνος? Νομίζω για μένα που λέει. Είμαι ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Απαναγία μου. Τάκι λέει ίσως να βάλουν την επεισοδία του σε κλινική. Είναι φθανασία στην Αυστρία. Κοβάλε ένα νιούσιο. Δεν είναι φθανασία το πράγμα, είναι φασαριστήριο. Ως μέθοδος ενισχυμένης ανάκρισης στη CIA. Μα αυτό είναι η φθανασία. Αντί να κάνουν κάποιο black site τη CIA. Αντί να κάνουν waterboarding, ας πούμε. Πώς είναι δεμένοι όλοι στο Γκουαντάναμο. Έτσι. Και μπροστά μια οθόνη να παίζει τάκους. Φόι. Έναν ύψος μου πιν λάτε. Και τάκους και ούνα ράτσα. Και αδιάφθοροι. Και πάμπος 007 και εσάς τα τσεχείας. Οπα, οπα. Κάνουμε επίθεση. Έτσι, λάλε και όντου λαϊδί. Του είδε με το ταλέντο της που κάνει την καρδιά. Ποιος το λέει τούτο? Και επίσης και η Βάνα Μπάρμπα με τον ίδιο τρόπο πήρε το Όσκαρ. Ναι. Για το Μεντιτεράνεο. Έτσι και με το ταλέντο της. Η Βάνα Μπάρμπα πήρε Όσκαρ, η ταινία που έπαιζε πήρε Όσκαρ ξενόγλωση ταινίας, όχι η ίδια. Το Μεντιτεράνεο, το θυμάσαι? Όχι. Σε παρακαλώ. Βάνα Μπάρμπα. Που είναι. Πού είναι το παράθυρο να μπήκε τη Βάνα Μπάρπα, δεν κουμπάρει. Ολοκαύτωμα, Μανιλάρκα, Βάνα Μπάρπα. Λοιπόν, παιδιά, καλώς ήρθατε στο show. Ολοκαύτωμα, είδα σήμερα τον Τζότζο Ράμπιτ που ανοίγει την Πέμπτη. Έχει λάθος. Δεν πάτε, ράτε στο stand-up. Ναι, δεν πάτε την Πέμπτη. Πήγαινε να πάτε σκεφτείτε. Πήγαινε να πάτε μπροστά και να φτάσω στο stand-up. Ανοίγει την Πέμπτη. Έχουν όλη την εβδομάδα μπροστά του να πάνε το δουν. Κάπου είχε ότι το. Μην το χάσετε. Δηλαδή, άλλη ταινία όπου να γελάς και να κλαις στην ίδια ταινία και με μικρή διαφορά το ένα με το άλλο, δεν θυμάμαι. Ίσως το Λαβίτα Εμπέλα να νιώσει κάτι παρόμοιο, που ήταν πάλι, διαπραγματευόταν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τους Ναζί μέσα από μια παιδικότητα, μια αφέλεια και χιούμορ, το ίδιο και το Τζότζο Ράμπιτ. Αλλά το Τζότζο Ράμπιτ είναι πολύ πιο δυνατό. Δηλαδή, γροθιά στο στομάχι, τράβημα και το χαλί από κάτω και σε κάνει. Τέκα που αντίθεται. Λοιπόν, να δούμε λίγα comments, παιδιά, έτσι απλά επειδή φωνάζει ο. Μια σε κάνει. Γιώργο, θέλει να έρθει στην πρώτη εκπομπή τη σεζόν. Μα ήταν να έρθει κρυστάλ. Hold my beer, λέει. Εντάξει, κυρία Κρυστάλ, είχαμε πρόβλημα με κάποιον ιντερνετικό παροχέα. Δεν μπορούμε τώρα. Είναι η εκδίκηση του που έρχεται ποτέ στην πιλότο. Ο Δημήτρη, ο σημείο για μένα που λέει. Οκ, οκ. Κατάλαβες. Εντάξει, ο Δημήτρης έκαμε το meme με τον, με τον Νικόλα που πιάνει τηλέφωνο στο. Στην. Εσπάσαν τα αλλά νεύρα. Δημήτρη μου, πρέπει να τα υπογράφεις, αγόρι μου. Ναι, να βάλεις που πάνω watermark. Κάπου μια γωνιά κάπου. Να τα υπογράφεις. Μα έκαμε πάρα πολλά. Ρωτήμα αυτός ο άνθρωπος ζει, κοιμάται. Τρώει, αναπνέει. Ο Δημήτρης είναι δικός μας άνθρωπος εντελώς. Όλη τη μέρα. Και επειδή έχω συνέχεια interaction, μου τα εμφανίζει πρώτα-πρώτα, συνέχεια. Φίλος μου, πολλά παιδικός φίλος. Να σε πάω μια φορά πριν καφέ. Να σε αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ρε παιδί μου.
έγραψε ένα μήνυμα ότι είναι πώς φες το εντάξει, είδαμε το λίγο. Βάλωσα στο στάτος εγκάλλης. Α, λεστάζαν τα comments πιλότικα, απαναία μου. Α, είστε μας εμάντα κάτω με αστεία, δεν είστε τώρα, μας κάνετε ύπρο. Δεν τη συμμερίζω με αυτή την άποψη. Αν ήταν Κυπρέος, το φανταστώ. Από υπερβολική αγάπη και όλα τα πράγματα. Για το χτόνος φανταζόμαστε. Ευχαριστούμε που κάνετε την εκπομπή έτσι να πολλά σε έναν αλφαπίπεδο. Του τη Βάνα Μπάρπα φύτωσε σαν το μάτι. Και αυτή σε λεωφορείο. Μάγα έχει ζήγε. Ξαφνικά, Pornhub, Βάνα Μπάρπα. Οπ! Αυτό πιο ωραίο. Κοίτα ρε, κοίτα τι ωραίο που μας δείχνει. Ναι, σε αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Θέλω το άλλο. Πάει ρε, πάει το αλέττατος, πάει. Είμαστε στον αυτόματο τώρα. Όχι, απλά είναι η κάμερα της σταμάτησης. Ρε, μπορώ να πάω το αλέττα να κατουρήθηκα. Φίλε, Τζόντζο Ράπιτ, φίλε, Πολ. Εντάξει, κάπου έφτιαξα ότι να του δοκούν Star Wars και ελπίζω να μην το κάνω. Δηλαδή, εγκάμνη για να πιάσει ο Γουατάικα Star Wars. Έκαμε ένα Μανταλόριαν. Έκαμε ένα επεισόδιο. Το τελευταίο επεισόδιο είναι Μανταλόριαν. Πού τελείωσε ακόμα αυτό. Εντάξει, η μόνη διαφορά με τα διαφημιστικά του Τζάμπο είναι ότι τον Τζάμπο ξέρει ότι κάνει διαφημίσεις. Ναι. Είναι να μου θέλεις, παιδιά, toy commercial. Θέλω να σας πω ότι είμαι παιδί των 80s όσο αφορά την pop κουλτούρα, μεγάλωσα. Είδα το Return of the Jedi, ήταν πρώτη μου, το πρώτο Star Wars που είδα σινεμά. Ήμουν αρκετά μεγάλος για να δώσω. Εντάξει. Αλλά δεν είμαι τόσο πολύ. Νομίζω ότι τελικά πρέπει να το παραδεχτώ, πρέπει να το αποδεχτώ πρώτα. Να το αναγνωρίσω και να το αποδεχτώ, ότι ίσως δεν είμαι παιδί του Star Wars. Φίλε, να σου πω την αλήθεια, εγώ ήμουν απλά πλέον όχι. Δηλαδή, εγώ. Μεγάλωσες. Δεν είναι ότι μεγάλωσες, απλά τα λάθη. Αυτό δεν τα ξεπερνάω. Τα λάθη. Όλα τα λάθη που έχει το Star Wars, πρόσεξα τα και πλέον δεν μπορώ να μην τα δω. Είναι όπως τα. Όπως εκείνο στα συντελετή των Όσκαρ, ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι. Τους πληρώνουν ναι, για να όταν πάνε στάρ τουαλέτα πάνε κάθονται στις θέσεις τους για να μην φαίνονται άδειες καρέκλες στα πλάνα. Ναι. Όχι, ρε, το ξέρεις. Όχι, ναι. Μπορείς να αντί να κατουρίσεις, να κάνουν κόκα. Όχι. Για οτιδήποτε, να αποδράρουν τη μύτη τους. Για οποιαδήποτε σκόνη, τέλος πάντων, λευκή σκόνη. Να με δεις έναν άνθρωπο να πει μια κόκα κόλα, ρε, ολόησα, ρε. Που λες. Το κόμμεντο διάμεντο. Ναι, πλέον το συγκεκριμένο είδος μανίτα γιου θα είναι γνωστό ως γιόλο μανίταρο. Γιόλο. Γιόλο στο πεθανίσκι και όλες γιόλο. Να κάνει το στάγκο σαν το Θόρ. Θα το κάνει να δεις το καλύτερο Θόρ. Να το κάνει καλό, να το κάνει το καλύτερο Θόρ. Ναι, καλύτερο Θόρ. Καταλάβεις αν ο άλλος καταλάβει που ταινίες εάν του αρέσει το Ragnarok. Φίλε, πήρε όμως το Ragnarok. Φίλε, αν υφάσεις, ω, εμάς, εγκρίσεις, εάν καταλάβεις τίποτα. Το πρώτο Thor το μίσησα. Δηλαδή, ήταν τη χειρότερη ταινία Marvel. Τη χειρότερη. Ήταν η χειρότερη. Χειρότερη και το Iron Man 2, ας πούμε. Είναι. Υπάρχει ανταγωνισμός. Η φόρμουλα και το μαστίγιο. Το Mickey Rourke που δεν ξέρεις τώρα, μα ήταν μακιγιάζει. Ήταν μαύρο και ήταν Ρώσος. Πλαστικές. Γιατί. Με το μαξί ενός μπορεί να πεθάνει με χίλιους κοντρών. Απλά βάζεται ένα μαστίγιο ενός μπορεί να πεθάνει με... Έπαιζε. Φίλε το Ράκναρο, όταν το είδα εγώ ήμουν σοβαρό μιλάς ότι είναι να κάνει έτσι πράγμα. Και είστε φίλε που είπε, δεν είναι απαγιά μου, είναι πολλά epic του την ταινία, είναι respect. Να μου λέω τον πελό που παίξε το... Τι έχουμε τώρα από Marvel, Black Widow το Μάιο και τους Eternals το Νοέμβριο. Ναι, Eternals που να παίζει ο... Ο Μάντσερ. Γκολμπλουμ. Τζεφ Γκολμπλουμ. Φίλε, τον Τζεφ Γκόλμπλουμ ξαπολάστον στο πλατό και καμία έντιστο να κάνει άντρε. Να μην αγαπήσεις τη Μίγα. Φίλε, δηλαδή είναι... The classics, the classics, the classics. Εντζήνω που λέει Kill It With Fire, ένα άλλο γιο, ναι. Όχι, ένα άλλο γιο. Ποιος είναι γινός? The Thing, όχι. The Thing. Και τράσπα Kill It With Fire, ναι.
είδα, δηλαδή, δεν μπορώ να θεωρώ όλα τα λάθη που έχει το Star Wars, όλα ως το ένα, και θεωρώ τα επισήλια, και δεν μπορώ να το απολαύσω. Δηλαδή, όταν είδα, ας πούμε, το Last Jedi, άρεσε, γιατί ήταν κάτι το οποίο ήταν... δεν έχουμε signal. Έχεις, δεν αφώνεσαι. Γιόλο, λοιπόν. Γιόλο, είδα το... ναι, ήταν μακριά από το συνηθισμένο το Star Wars και φαίνεται ότι έκαμε, ας πούμε, build up κάποια πράγματα. Α, οκ, εξελίσσεται η σειρά. Και ήρθε η τόσο αρνητική αντίδραση από τους φαν, λοιπόν, ξέρεις, τούτους οι οποίοι ζούμε στο υπόγειο τους, ας πούμε, και ξέρεις, α, είναι καμάν το Star Wars όπως το είχα υπόψη μου, ναι, να πεθάνουν. Ναι, ή γιατί να είναι κορίτσια πρωταγωνιστές και ηρωίδες, αντίς για αγόρια. Τι πάει να πεις στον ναι. Σου πέσε μαύρος. Ναι, ναι, το είδαμε μαύρος, και αυτό. Μαύρος, είναι Sorry. Pokemon. Όμως για μένα ένα από τα καλύτερα ήταν το εκτός, το Rogue One. Για μένα από τα καλύτερα Star Wars. Thank you. Τι ωραίο. Τι ωραίο, παίζει ένα χαλαρά το καλύτερο. Sorry, καλύσει την Τζόμ, ίσως η καλύτερη επιλογή ηρωίδας. Ναι, δεν ξέρω. Τον παίζει γιατί έβαλα γυναίκα. Όμως όμως βάλουν γυναίκα καμιά φορά που αν το παρασχέζουν και ο χαρακτήρας δεν μπορεί να πάθει τίποτε, χάνει... Εμέρι σου χαρακτήρας, ονομάζεται. Δεν έχει να κάνει, η αλλαγή φίλο μου δεν με πειράζει. Εμένα με ενοχλεί όταν κάνουν στις γυναικείες εκδοχές dump down. Αυτό με ενοχλεί εμένα. Το Ocean's 8, ας πούμε, στα Ocean's το 11, 12 και 13, κάναν τόσο πολύπλοκα σχέδια για να κλέψουν τα εκατομμύρια, να εκδικηθούν, να του τη φέρουν του άλλου κτλ. Κάναν ένα σωρό σχέδια από εκεί, συνωμοσίες για τις γυναίκες να κλέψουν ένα. Κάνανε 5-10 λεπτά σχέδια για να κλέψουν ένα κολλιέ. Που εντωμεταξύ αυτό όμως ήταν. Είναι λάθος αυτό που το κάνανε. Ναι, όχι ότι ήταν με τέτοιο cast, ήταν ονειρεμένο τόσο σε. Θα μπορούσε να ήταν ταινιάρα. Αλλά ήταν τόσο. Τα basics, ας πούμε, επειδή μας βλέπουν γυναίκες, να μην το κάνουμε πολύ πολύπλοκο. Είναι μαλακία δικιά τους όμως. Και να κυνηγούν κοσμήματα. Ναι. Μαλακία. Το Ghostbusters δεν με έφταιγε εμένα που ήταν τέσσερις γυναίκες στη θέση των εμβληματικών, ας πούμε, Ντάνα Κρόιτ και όλους, όλη η παρέα. Ήταν ηλίθια ταινία. Ναι, τόμπο σου λέω. Απίστευτα ηλίθια ταινία. Ο Ντάνα Κρόιτ, ξέρεις τι κάνει σήμερα, αυτή τη στιγμή. Έχει εταιρεία η οποία πουλά βότκες σε μπουκάλια που είναι όπως τα κρανία. Θα επιστρέψει όμως τώρα στο σύγκρο. Θέλω να πω ναι, και πρόσεξε, είναι εκατομμυριούχος που τον το πάμε. Καλή λεφτά που το πάμε. Sorry, για μένα πάσουν τη συζήτηση μεταξύ του βάλω να γίνει γιο χαρακτήρα παρόλο που να έρθουν πολλοί μου να πούν γιατί έγινε γυναίκα. Ενώ δεν με ενοχλεί όταν βάλω γίνει γιο χαρακτήρα και επειδή η γυναίκα κάνουν τώρα τόσο πάτας, τόσο δυνατή, τόσο που πλέον χάνεται το διακύβευμα. Γιατί μια φορά συμβαίνει στο Star Wars, υψηλό συνέβηκε το πράγμα, ο χαρακτήρας της ήταν μπάτας που το πουθενά και δραματουργικά, plot-wise, ενευκένεν το πράγμα και με έπαιρνε κάπου. Για μένα η πιο ωραία απάντηση που υπόθηκε πάσουν τα θέματα που λέει ας πούμε, να γίνει James Bond γυναίκα. Ακούσετε τούτο. Α, είπαν ότι είπε κάποιος, ποιος το είπε, ότι μια γυναίκα, ναι, παραγωγός, είπε ότι δεν θα γίνει ποτέ. Του μπρόκολι. Ναι, η μπρόκολι. Πρέπει να θα γίνει ποτέ γιατί υπάρχουν πολλά πιο ενδιαφέρον ρόλοι για γυναίκες, να κάνουμε δικούς μας. Δεν χρειάζεται να κοπάρουμε τους άλλους. Είναι υποτιμητικό να πεις «Α, ό,τι κάνανε άντρες, τα κάνουν». Για ποιο λόγο. Και για τον Τζέμις Μποντ εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν χρειάζεται. Μπορεί να κάνουν μια άλλη πράκτορα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ο 007 μπορεί να παραμείνει άντρας. Απλά φυσικά μπορεί να αλλάξει χρώμα, εθνικότητα. Ναι, είπεν το. Δηλαδή ο Άιντρις Έλμπα, ας πούμε. Πλέον επέδασε όμως. Ήταν μια σπουδαία ιδέα, αλλά... Ο χαρακτήρα ο άτρωτο, ο οποίο είναι το πουθενά άτρωτο, ονομάζεται Mary Sue character. Είναι slang του τον έτσι. Mary Sue character. Ναι, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, ο οποίο. Mary Sue. Mary Sue. Έτσι ονομάζεται. Είναι ο χαρακτήρα ο οποίο. Όνομα. Mary Sue. Ναι, ναι. Έτσι. Δεν ήξερα πώ θα είναι ευκαιρία, αλλά το είδο του χαρακτήρα. Είναι ο χαρακτήρα ο οποίο συνήθω είναι γυναίκα. Εντάξει. Και είναι που το πουθενά, άτρωτος, κάνει τα ούλα τέλεια, μπορεί κανένας να του μπει, δεν έχει κανένα φλό, ναι, ναι. Τίποτε ας πούμε. Πώς την Captain Marvel, που την, επειδή είναι έτσι δυνατή, είχαν την ανάμιση ταινία να διακοπέψει ένα φιλμ. Ξέρεις τι πιστεύω, γιατί ο Captain Marvel, και το χάκεν τίσαν μας τον, και έκαναν το... Για να ζηλέψεις Captain Marvel, είδα το στο Amsterdam, 3D σινέμα κανονικών, όμορφων, ωραίων, IMAX, nice, λοιπόν. Και έδωσα, by the way, εισιτήριο για το χρόνο για όλες τις ταινίες, ό,τι ώρα και να είναι, IMAX τα πάντα, €50, by the way, στον κινηματογραφείο, ο John Jack Clare.
50€. 50€ για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Wow. Yes. 50€, φίλε. Και είδα το και μου λέω, πολλά δε. Anyway. Είδα άλλον παλαβό τρέιλερ σήμερα. Daniel Radcliffe, ο οποίος ως που πάει αρέσκει μου και παραπάνω. Το... Guns Akimbo. Α. Είναι μια παλαβή ταινία στην οποία ο Daniel Radcliffe παίζει με πιστόλια καρφωμένα πάνω στα χέρια του. Okay. Okay. Είναι εντελώς ηλίθια ταινία. Είναι από κόμικ, μάγκα, τι. Φέρνει σε Scott Pilgrim, εν το έψαξα. Swiss Army Man, είδες, νομίζω ήταν Radcliffe. Ναι. Εν John Webcoma και Κάνι. Ναι, 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 είναι αυτός. Φίλε, δε το. Αλλά μοιάζει με κάτι που θα πρότεινα να δει ο Μέμνονας. Θα το προτείνω αύριο να το δει. Φίλε, πρέπει να μας κάνουν, είσαι ταινία. Τον έβαλα να δει το Wandering Earth. Να το φέρεις εδώ, γιατί δεν τον έχεις καλέσει το μέμνο να έρθει. Έφυλε, επειδή δεν τον ήξερα, το, δεν έχω το θάρρος του αυτού. Να το πεις, εγώ να έρθει. Που λες. Γιατί νομίζω ότι να κάνω καλή παρέα με το μέμνο. Ού, θα το βρείτε σίγουρα. Σίγουρα. Είδε με τρόπο τους. Όχι ρε, απλά σκέφτομαι κάτι, σκέφτομαι κάτι. Και βλέπεις με μένα. Όχι, δεν θα σκέφτεσαι, θα το λες κιόλας. Να το πω. Ναι, βέβαια. Όχι, σκέφτομαι για το... Σοβαρά, τι σιότερο μπορείς να πεις που είναι από τα πιο μέσα. Πάλι, Avengers Endgame. Η στιγμή που ήταν όλες οι γυναίκες μες στο πλάνο, που ήταν μόνο οι γυναίκες. Ναι, μόνο οι γυναίκες. Για μένα, φίλε, ήμουν κάπως, ναι, πάμε! Αλλά από την άλλη, αν το αφισβητήσεις λίγο, με ορθολογισμό, ναι, τίποτα άλλο, με το ζόρι, forced. Δηλαδή, μάχεται να κάνει μια... Ονομάζεται ham-fisted. Ham-fisted, ναι. Ναι, έτσι, ham-fisted message. Τα χάσπου, χωνίζω το μέσα. Ναι, μέχρι το κάνετε. Είμαστε μέσα σε παιδιών της μάχης, ένα που πίσω βρεθήκαν όλες. Ούτε ένα να παιδί, χωρίς να έρθω κι εγώ, όχι, είμαι αυτό που τώρα. Εντάξει, είναι συμβολικό ρε. Ναι, αλλά με όλα αυτά είναι μετά το Me Too. Ναι. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Συμβολικό το παίρνει και την απάντηση. Όλο, το ότι η Captain Marvel ή η Wonder Woman έκαναν από ένα δισεκατομμύριο η κάθε μία, ας πούμε, στο παγκόσμιο box office. Είναι μηνύματα όλα αυτά τα πράγματα. Ένα αντανακλαστικά της βιομηχανίας θεάματος προς τα κοινωνικά ρεύματα. Μπορεί, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσει όμως. Γιατί αν το περιμένεις, εσύ λες ότι είναι forced. Εσύ πιστεύεις ότι θα μπορούσε να συμβεί από μόνο του. Είναι η ίδια διαφωνία που έχουμε με την ποσόστοση. Εγώ την απεχθάνω με την ποσόστοση. Αν με ρωτάς. Εσύ θα. Εγώ την απεχθάνω με την ποσόστοση. Εγώ το ίδιο. Ως ιδέα. Αν με ρωτάς. Η ποσόστοση. Όταν λέμε ότι για ένα συγκεκριμένο ποσοστό, ας πούμε. Ναι, ένα ποσοστό. Αφαιρματιβάσιο. Να είναι ξαναπώ γυναίκες. Εντάξει, διαφωνώ. Αλλά έρχομαι όμως. Όταν στο κομμάτι του εαυτού μου που κάνει το debate, που εκφράζει τη διαφωνία, έρχεται το άλλο κομμάτι. Μίλω μόνος μου. Ναι, μπράβο. Και του λέει ότι. Ή και σε όποιον διαφωνεί τέλος πάντων ανοιχτά και μου το λέμε στη συζήτηση, ότι ωραία, να καταργηθεί. Πιστεύεις ότι είμαστε αυτή ακριβώς η κοινωνία η οποία θα ψηφίσει τις ικανές γυναίκες οποιοδήποτε αξίωμα. Φίλε, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι φυσικά όχι. Ναι, αλλά δεν συνδέεται. Δεν θα γίνουμε ούτε σε 100 χρόνια. Φίλε, είχα ακριβώς. Άρα εντάσσεται στην κατηγορία του αναγκαίου κακού. Έχεις την ποσόστοση και παράλληλα δουλεύεις ως κοινωνία να αποτινάξεις από πάνω σου όλα αυτά που σε κρατάνε πίσω. Εγώ πιστεύω με την ποσόστοση δεν θα φτάσει. Όταν φτάσει. Δεν το πούμε παράλληλα. Η ποσόστοση δεν σε κρατάει πίσω. Εσύ μπορείς να κρατήσεις την ποσόστοση για τους ημικρατικούς, για τη Βουλή, ναι, ναι. Για τέλος πάντων για το Υπουργείο όπου, τέλος πάντων χρησιμοποιεί την ποσόστοση και παράλληλα όμως ως κοινωνία δουλεύεις να το αλλάξεις αυτό το πράγμα. Όταν φτάσεις να γίνεις Ολλανδία, ξέρω εγώ, η Νέα Ζηλανδία, η Καναδά. Βάλλοντας την ποσόστοση όμως. Που λέμε μαλακίζει για να περνάει η ώρα. Εντάξει. Ή όταν τέλος πάντων δεν γίνεις Μπουρούντι, Γεμένη. Αλλά βάλλοντας την ποσόστοση, χάνεις την ελπίδα να πείσεις κάποιους οι οποίοι εδώ σκληροπυρηνικοί, οι οποίοι μόνο και μόνο βάλεις την ποσόστοση. Κοιτάξτε, να σου πω. Νευριάζουν, αγκρίζονται όπως τα μωρά. Άρα αυτά μου πάνε σαν διέξοδο. Ναι, μα το έτσι. Θα εμπιστευτείς εσύ την ψήφο, την ελεύθερη ψήφο σε γυναίκες, για γυναίκες, ναι. Σε μια κοινωνία η οποία μην ξεχνάς. Ότι για πάρα πολλά χρόνια. Ω, έχεις δίκιο μας. Οι ιατρικές κοινωνίες, εντάξει, στην Κύπρο οι γυναίκες ψήφισαν από την αρχή, ναι, γιατί ήταν. Πότε έγιναν οι πρώτες εκλογές, το 60. Το 60. Εκλογές το πράγμα, τέλος πάντων. Μην ξεχνάς ότι αυτές οι κοινωνίες κρατούσαν τις γυναίκες μακριά από τις εκλογές. Δεν ψήφισαν, δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. Δεν πιστεύεις αυτές τις κοινωνίες.
Φίλε, είχα συζήτηση, ακριβώς τον τη συζήτηση με την υπεύθυνη του Μίξ, την Τζόζη στο podcast πιο παλιά, και είπε μου η ίδια, γιατί εγώ ήμουν της άποψης της δικής σου, ας πούμε, λάθος η ποσόστοση, γιατί απλά εμποδίζει, ας πούμε, και είπε μου, κοίταξε να δεις, έχεις δίκιο, λαλή μου. Λάθος του το πράγμα, αλλά, λαλή μου, που τη στιγμή που ο άλλος ξεκινά με μειονέκτημα, βάλεις το τούτο προσωρινά, για να του δώσεις ένα head start και σε, ένα, και σε πέντε χρόνια, λαλή μου, μπορούμε να κάτσουμε και να το κάνουμε έναν evaluation. Επέτυχε, δεν επέτυχε. Για μένα, οπότε, το σημαντικό είναι που το bottom line που φτάνουν σε και ψηρές που το σύρνουν στα σχόλια, it's good to have the discussion. Ότι το σημαντικό είναι to keep having the discussion. Ναι. Τη συζήτηση. Άρα, να λέω ότι παρά να πιάσεις ένα μέτρο, παρά να πιάσεις ένα οποιοδήποτε μέτρο, καλύτερα make sure ότι τούτη συζήτηση να γίνεται συνέχεια. Συνέχεια. Αλλά εντάξει, και έτσι, και με την ποσότητα γίνεται συζήτηση. Κοίταξε, άμα μιλάμε για Forced, το remake του Black Christmas. Δεν κατάλαβα γιατί έγινε έτσι. Δεν το ξέρω. Το είδε? Όχι, αλλά έχω την υπόψη. Ναι. Το εκείνο ήταν. Ενώ τύπο με το Μανιτά δεν ήταν καλό. Μάλλον δεν μιλούσα για στάγο του τώρα. Δεν μου έγινε να μιλήσω. Να κόψω Μανιτά κάτω πρωί, δεν μου πάει. Στο ίδιο που κάθε φορά του μέμπνο, κάθε φορά που του προτείνει να δει κάτι, να του στέλνει και μια γκάσα μπύρες. Μάλιστα, είναι εμπειρο. Κοίταξε, παραπονιόταν τις προάλλες ότι είναι το Ad Astra. Δεν το είχα προτείνει πίσω στο εμπειρο. Το είχα δει το φθινόπωρο και το είχα προτείνει και θυμήθηκε και το είδε τώρα. Και μου λέει όχι, δεν το βρήκε πολύ εργαταλαβίστικο, ξέρω εγώ, ότι δεν έβγαζε νόημα. Του λέω μην τα βλέπεις αυτά, ρε παιδί μου. Και του πρότεινα να δει το Wandering Earth. Τώρα θα κάτσει να δει μια ταινία όπου ο ήλιος πλησιάζει πολύ στη γη και αποφασίζουν Κινέζοι επιστήμονες να βάλουν τουρμπίνες, ξέρω εγώ, στη γη και να την. Να φύγει. Ναι, και να περιφέρεται μέσα στο διάστημα. Εντάξει, είναι. Και την είδε. Άρεσαν του. Του είπε όχι. Όχι, πολλά κρουσμένη ταινία. Όχι, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στο κινέζικο box office. Είναι μακράν η μεγαλύτερη επιτυχία. Σημάδι. Είναι και πρώτη φούλα τη επιστημονική φαντασία, τεράστια παραγωγή. Είναι σημάδι των καιρών του Wandering Earth, γιατί είναι τόσο μεγάλη επιτυχία που. Πότε είναι τούτο? Περσινή νομίζω. Είναι στο Netflix. Νομίζω είναι ότι είδαμε που σινεμά και πλέον το κινέζικο το σινεμά να πάρει τα πάνω του. Να ρωτήσω κάτι που σου αρέσει σινεμά. Ποιες άλλες χώρες να πιστεύετε μέσα στη λίστα του μόλις δουν τη χώρα τους σε ταινία του χώρου του κάνουν πέρα από εμάς. Ναι, έχω την εντύπωση όμως ισχύει αμά είναι καλό τούτο. Επίσης είμαστε νόμοι. Άμα δεις την Κύπρο, εσύ είδα τη σε random ταινία που γράφει ότι είδα στο αεροπλάνο και γράφει δείχνει την πορεία του αεροπλάνου που να πάει και δείξει πάμε Κύπρο. Μα τράγε, εγώ το μάζεψε όλα, έχω κάνει δύο θέματα. Ναι, ωραία. Ποιες άλλες χώρες πιστεύεις? Το World War Z. Που ο χάρτης της Κύπρου. Είμαστε ναι, αλλά έμαθα πάντα την ερώτηση. Ναι, σαν ποιες άλλες χώρες πιστεύετε είναι έτσι, και έτσι έρχονται χωριάτε εντό που να. Ναι, χώρες που δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν την μάπα του στην. Αν είσαι Νέο Υόρκη. Τώρα, αν είσαι Νέο Υόρκη, α πούμε. Αντιπαλέ. Κάποιες πόλεις, Λονδίνο, Πράγα, Παρίσι. Παρίσι που είναι το πρώτο σε όλες τις ταινίες καταστροφής, ξέρεις, ναι, ναι. Ένας μετεωρίτης, σίγουρα θα πάει στο Παρίσι. Νέα Υόρκη, ρε φίλε. Νέα Υόρκη που έχει καταστραφεί πολλές φορές, Νέα Ορλεάνη, Σαν Φραντζίσκο, σε νοιάζει άμα θα δεις την πόλη σου στο. Άρα λες είναι Κυπριακό. Είσαι που βλέπεις και λες, μας δουλεύουν τώρα, βλέπουν ας πούμε τον έναν να μεταφέρεται από ένα σημείο της πόλης στο άλλο σε 5 λεπτά και ο άλλος, ο Νεοϊορκέζος, ξέρει ότι εκείνη η απόσταση είναι 3 ώρες. Ναι, μπράβο, μπράβο. Φίλε, αν γελάει. Αν είσαι Νέα Υόρκη, το πολύ πολύ μπορεί να πει: Αν ο φυλακτού, γινός. Ναι, σωστά. Ενώ εμείς πού. Άσε που η Κύπρος ειδικά δεν είναι και τόσο, είναι πολύ σπάνιες. Όλοι. Ναι, ναι. Τελευταία που αναφέρεται είναι για οικονομικό έγκλημα. Μαλάκα, ναι, δεν το ξέρω. Για τον οντρομάτι. Ναι, μαλάκα, δεν το ξέρω. Α, shit. Yeah. Λοιπόν, κάπου δαμέ να πρέπει να το κλείσουμε το. Γιατί? Επειδή είναι 9.30 ώρα. Πού? Έτσι δεν είπες, θα πας στο Bad Boys for Life. Α, ναι, και το Bad Boys for Life. Φίλε, εγώ ήμουν 10 έχω δουλειά. Μπορώ να φύγω που δαμέ 9.50. Ποιο κλίμα ζωγό στη φτιά. Οκ, είπε, όχι, να μείνουμε. Να μείνουμε τώρα από την άποψη. Πράφιο, πράφιο. Απέναφείς τώρα. Ωραία, στέφτουμε. Να πάσω το δέσαι είναι πολύ καλό. Και εγώ χάρηκα. Σπόιλερς. Ναι, έχει το. Ναι, θέλει σπόιλερς. Λοιπόν, σε κάποια φάση είναι η κάμερα. Η κάμερα ξεκινάει από κάτω, περιφέρεται γύρω-γύρω. Έτσι. Και ανεβαίνει πάνω.
Φίλε, είδε το Six Underground στο Netflix. Φίλε, είναι η πιο Michael Bay ταινία που Michael Bay έψε ποτέ. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, χάρη κάτω. Είναι αυτό που λέμε ωραία. Ο Michael Bay ξεπέρασε τον Michael Bay. Ναι, δηλαδή, εδώ κάτω λεφτά και παντού, τι είπαν τους, ενδικά μου. Αν ο Michael Bay έκανε ένα φόρο τιμή στο Michael Bay, θα έβγαινε αυτή την ταινία. Χάρη κάτω. Το Bad Boys for Life, που είναι από δύο βέλγους μαροκινής καταγωγής, που ήταν συμβιδητές στη σχολή κινηματογράφου, δύο νεαροί. Όχι. Μα σοβαρά. Όχι. Παραγωγή του Μπρουκχάιμερ τώρα. Το Bad Boys for Life. Ναι, ο Τόμ Σίμπσον πέθανε. Αν και αναφέρεται στους... Don Simpson, Jerry Bruckheimer Production. Αλλά Don Simpson έχει πεθάνει. Απλά χρησιμοποιείται... Επειδή ήταν στο αρχικό... Χρησιμοποιεί ακόμα και τον λόγο με τον κεραυνό. Έτσι! Old school! Οι δύο σκηνοθέτες όμως φαίνεται ότι στη σχολή δεν μελετούσαν τίποτα άλλο παρά μόνο ο Michael Bay. Ξέρεις όμως... Είναι η πιο Michael Bay ταινία που δεν έκανε ποτέ ο Michael Bay. Η ταινία... Απίστευτο, παιδιά. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι του Michael Bay. Έκανε μόνο ένα καμέο σε μια σκηνή του γάμου να έχει σταματήσει ανοιχτά. Αλλά και νομίζω ότι producer τι είναι, αλλά δεν έχει άλλη εμπλοκή με την ταινία. Ναι, σοβαρά. Είπα σου ποτέ για το Armageddon. Που εσύ να ψάξεις να το βρεις μες στο YouTube, εσύ κάνουν κομμεντάρι ηθοποιοί στα DVD Extras και ενώ, απαναγία μου, το μόνο εσύ είναι ο ηθοποιός που πρωταγωνιστεί, όχι όπως Willis, απαναγία μου, ξέρεις που έζησες μες στο Άρκο ρε φίλε. Ο Ben Affleck. Ο Ben Affleck, ο οποίος ετσακώνεται με τον Michael Bay στο και κάνει trash την ταινία, σαν κάνει κομμεντάρια και πολλά στιγμό πράγμα. Και ξέρεις, μιλάς που έναμε και λαλεί ο τύπος τσάμε ότι να κάνουμε μια έκρηξη στο διάστημα και να πάρουμε φωτιά. Μιλά που πίσω ο Ben Affleck, φύρνεται από το γύρι. Τούτα λαλεί, μαλακίες, έγινε το πράγμα. Και όταν του είπα του Michael Bay ότι ξέρεις κάτι, δεν έχει φωτιά στο διάστημα, και είπε, πάει να γαμηθείς. Φίλε, είναι υπέροχο, γύψαμε στο YouTube, είναι 4 λεπτά. Και είναι ο Ben Affleck και κάνει κόμμενταρ για την ταινία και κάνει την trash την ταινία που κάνει κόμμενταρ. Είναι μαστουρωμένος, είμαι σίγουρος, μαζί μου ο Kevin Smith και μαστουρώνει. Δεν τρέπεται, δεν την καριέρα, ρε. Ναι, Παναγία μου. Λοιπόν, ενώ αν δεις πλάνα της Λεωσούριος, λαλεί, ας την Κύπρο να πάει να κάνεις ξέπλυμα. Μεγάλη περηφάνεια. Ναι, ήταν που το Λόντρομα του το. Ναι, Λόντρομα. Μόνο εκεί. Πού έπαιξαμε. Στο Fourth Angel, ένα ξεχασμένο thriller από τα 90's με τον Jeremy Irons. Με τον Jeremy Irons. Έχει και αεροδρόμιο Λεμεσού. Είναι αεροπειρατεία. Στο αεροδρόμιο της Λεμεσού. Wow. Ναι, ρε φίλε. Όντως ένα θέμα θα ξαπάρω πώς είναι. Όχι, πάμε, νάτι. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολλά που είσαστε εδώ. Περιμένει, θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω κάτι πριν τελειώσουμε. Θέλω να πω ότι η Θέκλα Φλουρή είναι η κοπέλα μου. Πρώτα από. Δεν καταλάβεις, κάτι. Έχουμε κόντρα, εντάξει. Σε ό,τι εκπομπές επία εγώ, τηλεοπτικές ποδαβούτζοι, αναφέρω ότι είμαι δεσμευμένος, εντάξει. Ναι. Και κατάφερα να φέρω το όνομα της. Okay. Όταν Τζίνε πήγαινε όμως το Γιώργο που πήγε σήμερα, δεν το είπε. Δεν ανάφερε τίποτε. Σοβαρό μιλάς. Όταν όμως εγώ πήγα στην Αριστοτέλους, εντάξει, έτσι είπα με η κοπέλα που είμαι τώρα. Σε Αρτεμίου εμείς. Σε Αρτεμίου, μπράβο, σε Αρτεμίου. Εντάξει, έτσι είπα η κοπέλα που είμαι τώρα, πήγα σπίτι και έκανα πρόβλημα. Σε τώρα, δηλαδή μετά. Κατάλαβες. Και μετά έκανε πολύ από πότε πιέννα. Και μετά πιέσαι στο Γιόρτσιον, δεν αναφέρε τίποτε. Έκανα τη σκηνή. Εντάξει, έτσι. Την άρα, και τώρα που πάω. Ύστερα, και μπήκε στον καναπέ. Στο σκηνή. Άντε, ρε, πάνε να μου τα πράγματα. Η παράσταση τη τέλειωσε όμω το, ναι. Ναι, τέλειωσε η γαμμή. Θέκλα που είναι ηθοποιό και γίνει. Ναι, έπαιζε στο. Γι' αυτό το έχουμε εδώ. Στο τεχνόχωρο. Έπαιζε στο Εγκόμιο. Στο Εγκόμιο. Ήταν πολλά ωραία. One for Sorrow, ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον έργο. Πολλά παράσταση. Sorry. Ben Affleck, σώμα καλό. Θέλουμε κύλια ακουστή. Μια ειδούρια. Λοιπόν, θυμίζουμε. Κωστή Ζηλεύκη στον Ben Affleck, κάμε τη δουλειά σου. Έχω το καλύτερο. Hit me με το καλύτερο. Ο Ben Affleck ξαφέρω. Φέρνει δεκάδε του George Clooney, είμαστε στραβοί ρε φίλε. Ποιο θα βάλουμε τον Ben Affleck, Μάρινο Σιζόπουλο. Έχει, χαλαρά. Χαλαρά. Φίλε, ο Σιζόπουλος είναι ο Ρέινολτς. Σκέφτομαι το. Ο Δίπλαρο, ναι. Ο Δίπλαρο. Ναι. Ναι. Ο Δίπλαρο ποιος είναι τώρα. Ο Αγρινός. Όχι, ο Ρέινολτς ή ο Ben Affleck. Ο Ben Affleck. Ο
Ο Ράιαν Ρέινολτς ποιος θα ήταν? Ο Κουλίας. Όχι ρε Τζεσού. Έχει το κουίπ, έχει την ατάκα. Τότε πιστεύουμε ότι μπορούμε να παρομοιάσουμε. Ο Ζαχαρίας Κουλίας να παίζει τον Deadpool. Εκκλήσαν. Ο Ζαχαρίας Κουλίας είναι ο Ιαν Μακέλλεν. Αποκλείται να γίνει πιο ρεζίλ μετά το κάτσι. Πολλά γκέι έγινε. Ξέρεις να πω μια αγαπημένη μου ιστορία με τον Ιαν Μακέλλεν. Όταν ήταν το Lord of the Rings, ήταν του Ζένια το και ήταν μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου. Έβγαινε Gay Pride στο Βερολίνο και εντύθηκε με τη στολή, αλλά ήταν όλοι ροζ και ήταν τον Gandalf the Pink. Και φωνάζαν τον Gandalf the Gay. Τέλειο! Αγαπώ τον Τζουζίνο και τον... Τζουζίνο και τον... Α, Παναγία, να μου τον λαλείς. Ε, μα είναι η μέρα μου σήμερα. Σήμερα να πας στο πολλό δεύτερο. Τον Πάτρικ Στιούαρτ. Ξεκίνησε το Picard. Όχι ακόμα. Νομίζω το 24... Έχω πολύ χαμηλές προσδοκίες. Γιατί είναι το Picard? Είναι NBC. Πού είσαι, ας πούμε, τώρα. Όχι, παιδί μου. CBS All Access είναι. Πάλι, CBS, NBC, τότε τα ανοιχτά. Sorry, το All Access όμως. Για όσους το ρούν. Είναι και το Discovery εκεί. Και το Good Fight. Έχει καλές σειρές το All Access. Γενικά, έχει δύο ώρες που πριν έρθω, που πρέπει να μιλήσουμε, διακόπτουμε. Και να δούμε ποτέ να πάρεις νόημα. Marvelous Mrs. Maisel. Πολλά ωραία. Όποιοι θέλουν να ασχοληθούν με stand-up comedy, πρέπει να δείτε την σειρά. Marvelous Mrs. Maisel. Επίσης, εσείς το είδατε. Ναι, είδα, διπάσου πολλές φορές τα κείμενα σου. Ακούεις. Ναι, πρόβλημα. Η αλήθεια είναι τα πριν ξεκινήσω. Τα κείμενα σου έχουν δομή στάνταρ. Ξαναβάσου το εμάς, νομίζω, στο... σε ένα... που βρεθήκαμε τυχαία, σε ένα μπαράκι. Πού? Ήταν game, αρθεύουμε. Δεν έχω πρόβλημα. Όχι, δεν είδα. Παίζουν καλή μουσική. Δυστυχώς όχι. Είδα μια πολλά ωραία αντίδυση που φάζει το πρέπει να γράφεις stand-up. Τα κειμένα που γράφεις εσύ παίζονται. Γίνονται perform. Ναι, προς το παρόν κινδυνεύω να παίξουν εμένα. Άλιστα. Λοιπόν, παιδιά, 5η, 23 του μήνα, ο Γιώργος ο Κυριάκος. Θα είμαστε εκεί. Σοφή ήταν της διαχρονικής. Εγώ και ο Μαρίνος θα είμαστε εκεί. Αν θέλετε, να σας υπογράψουμε posters. Συγγνώμη. Διαχρονικές και ο Πάτη. Ναι, κάμα που πάνω. Ναι, κάμα που πάνω, Σοφή ήταν. Εσύ ποιο θα πιάσεις? Τον πάνω, τον πάνω. Λοιπόν, 2 του Φλεβάρι είμαστε ξανά διαχρονικοί, εγώ μαζί με τα υπόλοιπα τα παιδιά. Στις 13 είμαστε στο Κύκλον στη Λεμεσόν και 27 στο Σαββίνο στη Λάρνακαν. Το Γιώργο μπορείτε να δείτε εκτός που το θεολογιών, Παρασκευή Σάββατον Κυριακή στο νέα σκηνή του ΘΟΚ. Πράγματα δικά μου αληθινά. Τον κύριο νομικό θα δείτε τον στο Facebook. Είναι σχεδόν αδύνατο να το χάσεις. Και ακούετε τον κάθε πρωί από τον. Είναι ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης που ασχολείται με τον τομέα των media. Με ίντερνετ που έχει πρόβλημα το ίντερνετ. Ρε, μα τι ωραίο που το ήξερα να το βλέπουμε σε HD ρε φίλε. Αλλά αυτή είναι η Νέα Υόρκη ρε παιδί. Έχει φάει μετεωρίτη. Από η εξωγήνη του Independence Day. Ο Spider-Man, ο Godzilla. Ο Spider-Man, ο Godzilla την πάτησε. Και όλα αυτά να πάει και ο φυλακτού μετά. Το King Kong. Δηλαδή δεν έχουν τελειωμό τα βάσανα αυτής της πόλης. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γιώργος Κυριάκου, Μαρίνος Νομικός, Ανδρέας Φύλακ. Κωνσταντίνος Ψηλίδης, Έκτορας Παπαγεωργίου. Παιδιά, ευχαριστούμε. Επόμενη εβδομάδα. Θα τα πούμε. Μάλλον το κατέβασα εδώ, έχει τα πίσω. Έγινε σου, ρε.